Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να με υπενθυμίσεις. Μάλιστα. Ποιο είναι το νόημα που βγαίνει. Ναι. Ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται. Ποιο είναι το νόημα. Το νόημα αυτής της παροιμίας. Ο καλός ο καπετάνιος. Ο καλός ο καπετάνιος. Ναι. Στη Φουρτούνα θα το δεις. Άμα είναι καλός ή δεν είναι καλός. Άμα είναι παπάς. Άμα δεν βάλει μπρατσάκι και βουτήξει. Άμα δεν πει σε καμία βάρκα για να πει εγκαταλείψε το σκάφος. Ή μείνει ακλόνικτος εκεί και παλεύει με τις φουρτούνες. Ναι. Με τις αέριδες που θέλει σωμανάνες στο κατάστρωμα. Μάλιστα. Με τις θύελες. Ναι. Με τα κύματα να μπει μέσα με το καράβι να τα φάει, να τα βγάλει. Εδώ μωρί κουφάλες θα λέει, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ναι. Ποιος από, πώς φέρεται αυτός ο καπετάνιος. Δεν φέρεται άμα τα κάνει όλα αυτά. Άμα τα κάνει. Κάπως έτσι. Και είναι ένα χαρμόσυμο μήνυμα που μας δίνει ναι. ένας πολύ αγαπημένος φίλος. Ωραία. Ο πιο αγαπημένος ακροατής μου. Ωραία. Και ακροατής της εκπομπής και του Λίμπερο. Εάν δεν ήταν και αργιανός, σίγουρα θα είχε ακουμπήσει το τέλειο. Παλιός μάγκας, παλιός πλέι, εκεί ναι. στο υποδρόμιο ναι. και στην Αφρικάνα έκανε πιάτσα. Τεράστιο σεφ, αναγνωρισμένος από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης. Μου χάθηκε τώρα τελευταία και είχα Πού είναι? Την έννοια μου. Με πήρε τηλέφωνο σήμερα. Α, και μάλιστα. Να ησυχάσουν και όλοι οι φίλοι που με ρωτούσαν. Ο φίλος ο Ανδρέας είναι καλά. Είχε μια τρικυμία, αλλά είναι παλικάρι. Είναι παλικάρι. Τα φορε βόλτα. Τα είναι, θερμά μας χαιρετίσματα. Είναι και τα περαστικά μας. Και τα περαστικά μας. Πλέον είναι μόνιμος κάτοικος της Βέρειας. Βέρεια. Άφησε τη μακρινή Δανία. Μάλιστα. Πήγε σε πιο καλό κλίμα εκεί, το βουνό, καθαρής αέριδες, αυτά και τα λοιπά. Βέβαια. Να ηρεμήσει κοντά στους δικούς του και να ασχολείται πλέον μόνο με την αγάπη του που είναι η εκπομπή μας και ο Άρης. Α, είναι αργιανός. Αυτό να μην το είχε, ρε φίλε. Γιατί να μην το έχει ο άνθρωπος, μια χαρά. Δεν είναι καλή. Αριανάρα, ρε. Δεν είναι πιάνονται φίλοι, ρε. Γιατί, ρε. Δύσκολα, δα, άμα κάνεις φίλο αριανό, υπάρχουν δύο οι κατηγορίες. Μάλιστα. Είναι η άρχοντο αριανή και η γάιδουρο αριανή. Δηλαδή. Έτσι και πέσει σε άρχοντο αριανό, ναι. είναι λουκούμι. Ωραία. Ένα με πες τον γάιδουρο αριανό. Άσε να πάνε στα κομμάτια, άστονα. Θα σου τη φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα σε δει να γυστρήσεις. Παπ, θα σου πατήσει το λαρίγκι. Δεν θα δει να γυρίσεις, σφάτινα να πούμε στον εφρύ. Δεν θα σε δει να προχωράς, πάρε την τρικλοποδιά. Δεν πιάνονται φίλοι. Αλλά οι αρχόντοι αριανοί, οι παλιοί οι μάγκες. Ναι. Γιατί οι σημερινοί αριανοί τους λείπει το παλιό αρχοντιλίκι που έβγαζε ο αριανός, ρε φίλε. Δεν ξέρουν τι θα πει Άρης, θα πει εσύ ξέρεις, βέβαια ξέρω, αυτόν είδα. Έχω δει Άρη εγώ. Αυτά δεν έχουν δει Άρη. Ναι. Τα χαζεμένα, να ξέρει τι θα πει Άρης και να βγάλει από εκεί τη νέα φουρνιά φιντάνια αριανούς, άρχοντες. Με κατάλαβες. Εγώ καταλαβαίνω. Άμα καταλαβαίνεις εσύ, καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος. Γιατί εγώ τι είμαι. Ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Άρα γιατί να μην το καταλάβουν και οι άλλοι. Σωστά. Δηλαδή εμείς είμαστε το μέσο όριο της λογικής. Δεν κάνουμε τα τσακάλια, τους παντογνώστες. Αυτά αφού καταλαβαίνόμαστε εμείς οι δύο, μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Σωστά. Σωστά. Σε παρακαλώ. Σωστά. Έχει σπάσει, πώς τα λέτε αυτά τις ideas, τα like. Τα like. Έγινε viral. 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 Ναι. Το καινούριο τραγούδι που γράφηκε για ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ναι. Ήδη από χθες. Ναι. Συγκλονιστικές εικόνες και η καινούρια μουσική του τραγουδιού που ναι. έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Σε όλη την Ελλάδα, στην Κίνα εχθές αυτό. Στην Αμερική εχθές αυτό. Στον Καναδά αυτό. Στον Βόρειο Πόλο αυτό. Στην Αγγλία αυτό. Όλος ο κόσμος τραγουδά ένα τραγούδι και αυτό το τραγούδι είναι για ποδοσφαιριστή. Εντάξει, βάλαμε και Ντόλι Πάρτον να τραγουδήσει, δηλαδή πόσο παραπάνω σου. Ναι. Άσε με να τα ακούσω. Παρακαλώ. Κατατρεγμένη, λέει το τραγούδι για όσους δεν ξέρουν αγγλικά. Ναι.
μέσα από μια πατρίδα ματοβαμένη που δύο φορές ο ελληνικός στρατός τα τελευταία χρόνια την απελευθέρωσε και δύο φορές οι κουφάλες, οι σύμμαχοί μας, αυτές οι κουφάλες οι μεγάλες την ξαναδώσανε πίσω. Δύο φορές, μία ο Κωνσταντίνος ο Διάδοχος και μία ο Μεταξάς και ο ελληνικός στρατός φυσικά και πάντα ο ελληνικός στρατός. Και δύο τηλευθερώσαν. Από εκεί είναι τα ματοβαμένα και τα στενάχωρα εδάφη. Ήρθε αυτή η οικογένεια στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη εδώ. Τη μόνη τους περιουσία, μια εικόνα της Παναγιάς και μια ελληνική σημαία. Και το παιδί μεγάλωσε μέσα από χίλιες θερήσεις, από μεγάλους αγώνες, με αγάπη για την πατρίδα, με αγάπη για την ομάδα, με αγάπη για την πόλη, με περηφάνεια του πρόσφυγα του Βορειοϋπειρώτη, του παλιού του Μολοσσού, του παλιού του απόγονου του Πύρου. Του Πύρος, ξέρεις ποιος ήταν ο Πύρος? Ο Πύρος, το λέγανε Πύρο γιατί είχε κόκκινα μαλλιά, κίτρινα, κίτρινο-κόκκινα, σαν του πατέρα του, του Αχιλλέα. Ναι. Ήταν γιος του Αχιλλέα. Πήγε εκεί και ίδρυσε το βασίλειο των Μολοσσών. Από το σόι του είναι η Ολυμπιάδα, η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Από εκείνα τα εδάφη λοιπόν, τα σκληρά τα εδάφη, τα δύσκολα, ήρθε αυτή η οικογένεια. Σήμερα ο Θεός έστρεψε το βλέμμα του και όλος ο κόσμος μα επάνω του. Η σοβαρότητά του με συγκλώνησε. Το πάθος του για την Ελλάδα όταν άκουσα τον πατέρα του να δίνει μια συνέντευξη και είπε και μην ξαναβγάζει σας παρακαλώ. Μία και τέλος. Η σοβαρότητα και η αγάπη για την πατρίδα. Ποιο είναι λέει η μεγαλύτερη χαρά που πήρατε? Όχι ότι έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Ένα παιδάκι 17 χρονών. Με όλα αυτά τα προβλήματα που έσαιρνε μαζί του η οικογένειά του μέχρι σήμερα. Αλλά το ότι θα φορέσω τη φανέλα με το εθνόσημο της Ελλάδος στο στήθος μου. Και αυτό δήλωσε και ο ίδιος. Η μεγαλύτερη, που με καλέσαν στην Εθνική. Δεν έχει σημασία που δεν το βάλουν. Θα σε βάλουν αγόρι μου. Θα σε βάλουν. Θα αναγκαστούν να το βάλουν. Θέλουν, δεν θέλουν, θα σε βάλουν. Θα αναγκαστούνε. Βάλτε το τραγούδι του σε παρακαλώ. Ξανά θέλεις το τραγούδι του. Ποιος το τραγουδάει αυτό? Το τραγουδάκι πιο το προηγούμενο για το Ζολίν Ζολίν. Όχι Ζολίν Ζολίν, Τζόλι Τζόλι. Α, γιατί λέω μήπως ρε παιδί μου, ναι, ας πούμε. Με τον άλλο. Ντόλι Πάρτον. Το χουβαρδά, θα τα πούμε και με αυτό. Ντόλι Πάρτον. Μην τα βάζεις κάτω Ζολίν Τζόλι που λες. Ναι. Τα λες Ζολίν Ζολίν. Αγόπη μου. Χαρά μου. Όραμα των ματιών μου να σε βλέπω να καλπάζεις και να πηγαίνεις καλά στη ζωή σου, να κρατάς ψηλά τη σημαία και χαμηλά τα μάτια εκεί που χρειάζεται, να αφήσεις εποχή, να βοηθήσεις τους γονείς σου, να βοηθήσεις την πατρίδα σου, να βοηθήσεις το χωριό σου εκεί που είσαι. Μπορείς να τα κάνεις όλα. Αστέρι της Μονεβασιάς και κάστρο της Λαμίας, μεγάλε μαθητή του τεραστίου δάσκαλου που λέγεται Πάμπλο Γκαρσία, τη μεγαλύτερη προσωπικότητα που πέρασε τον ΠΑΟΚ. Το δάσκαλο, δέστε τι σας έδωσε σαν ποδοσφαιριστής. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο το ηθικό να αναπεσμένο παίκτες του ΠΑΟΚ να γροθοκοπούνται μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον κύριο Καρεμπέ και την παρέα του, καφές, ο Κάς και άλλοι, να σκύβουν το κεφάλι να δέχονται τις γροθιές και ο παίκτης να είναι ατιμόρυτος να παίρνει μια αγωνιστική, δύο δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
και να φεύγει κατά χειροκροτούμενος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και εκεί κάποιος κάποτε είπε, ρε φίλε, μέχρι εδώ, έλα εδώ ρε κουφάρα, με βάρεσες, πάρ' να και εσύ πίσω. Εκεί έσπασε η μαγιά τους. Εκεί σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Δεν ξανεμφανίστηκε πουθενά ο ποδοσφαιριστής που το χτύπησε μπαμπέσικα. Και μετά ο Ισαουράλδε και αυτό το βουνό. Δείξανε ότι φτάνει μέχρι εδώ. Δυο Λατίνοι. Και όταν έπαιξε, έπαιξε μέχρι την τελευταία του στιγμή με την ψυχή του. Χάρισε λεφτά στον ΠΑΟΚ. Μείωσε μόνος του το συμβόλαιο. Δυστυχώς όμως δεν είχε καταλάβει ότι είχε φτάσει το τέλος. Δημιούργησε τα προβλήματα που δημιούργησε τότε και δεν έφυγε καλά. Όμως κατάλαβε τι έγινε, έβαλε το κεφάλι κάτω, υπέστη κακιά διαχείριση ότι το βάλανε βοηθό εκεί με τον Αναστασιάδη κτλ. Και μετά βρήκε καταφύγιο στις μικρές ομάδες του ΠΑΟΚ, όπου δημιούργησε, έπλασε. Σαν ένας νέος Αριστοτέλης. Το καινούριο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Ένα κομμάτι στα νέα τα παιδιά που στηρίζεται. Φωνάζει. Γιατί φωνάζεις. Γιατί φωνάζεις. Στηρίζεται. Σ' ακούω τόσο ωραία που τα λες. Δεν μπορώ και να πω και τίποτα. Στο ταλέντο, στην προσπάθεια, στη διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα, στη σοβαρότητα και στην ταπεινότητα. Ευχαρίστησε τον κόσμο, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και ευχαρίστησε τον καινούριο αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη τον Μπέλκα, ο οποίος ένας παίκτης που σε όλους τους τίτλους τους τελευταίους είχε κορυφαία απόδοση. Ένας παίκτης που έκλαιγε, αλλά τα μάτια του, τα δάκρυα δεν ήταν ψεύτικα σαν της Μάρθα Μπούρτση. Ήταν αληθινά. Ο κόπος και ο αγώνας 15 ετών είχε φτάσει στο τέλος του, της προσπάθειας. Το όνειρο πραγματοποιήθη. Ήταν αρχηγός του ΠΑΟΚ. Και αυτό το μεταλαμπαδιάζει και στα νέα τα παιδιά με αγάπη. Με τον άλλον είμαστε και από το ίδιο χωριό. Με συμβουλές. Έτρεξε πρώτος εχθές τον Άγκουπ. Όταν έχασε εκείνο το άχαστο. Να τον παρηγορήσει. Άχαστο. Ο Δε Τζόλης στις δηλώσεις του τον ευχαρίστησε. Για τις συμβουλές και το κουράγιο που του δίνει. Κάτι αλλάζει, κάτι πάει πολύ καλά. Και τώρα έλα ρε μάγκα, να σε δω. Τώρα έλα ρε μεγάλε. Με βρήκες κάτω και με βαρούσες. Με βρήκες ρακένδιτο και με πέταξες ένα πουκάμισο άπλυτο, μπαλωμένο, ρε κουφάλα, αφού μέσα σου αυτό σου έχει 500. Με βρήκες πεινασμένο να πούμε και με πέταξες ένα κομμάτι ψωμί να πέσει, να χτυπήσει κάτω, να λερωθεί και μετά να μου το δώσεις. Έτσι ξυγιώσουνα. Δεμένος και έκανε στο μάγκα, πως βλέπεις κάτι που του κεράτους η γυναίκα του και πάει με πέντε, τον πιάνουνε τον έτσι τον επιβίτορα και αρχίζει και τον βαράει. Κουφάλα, σ' αρέσει, άσε με να δεις άμα μ' αρέσει. Και τι βαράς σε μένα, δεν πάει να αρέσει τη γυναίκα σου. Τη βίασα, την έδεσα, την ξεγέλασα. Είμαστε ωραίοι εκεί, ήρθε μαζί μας, τι παράς. Τι παράς ρε κουφάλα. Έτσι ξυγιώσουνα. Φίλε, Πασχάλη. Και οι άλλες. Έλα πουλά ρε μαγιά, έλα αγόρασε ο Τζόλι. Έλα να πάρεις τον Κούτσια, έλα να πάρεις τον Γιαννούλη. Έλα να πάρεις τον Μπελκίνιο ρε μεγάλε. Έλα να πάρεις τον Μιχαηλίδη. Έλα ρε τρογλωδίτη, φτωχέ, πένιτα, κανάλια,
ρε πλούσια του Λοκού, να σε δω σήμερα. Πού είναι ρε τα λεφτά σας ρε εκεί στον Πειραιά, στην Αθήνα? Μίδες, πλούσιοι, λεφτάδες, φοπλιστάδες, πού είστε ρε να έρθετε να πάρετε ένα παίκτη από τον ΠΑΟΚ? Ρακένδιτοι, τρογλωδίτες, σπηλαιολόγοι, συνέχισε, πτωματοφάγοι, που τρέβεστε από τα συσίτια της εκκλησίας. Ελάτε, δεν έχετε λεφτά? Να σας δω κι εγώ μια φορά, να πω μπράβο ρε τώρα, ρε, είναι μεγάλη αυτή, ρε, με ήρθαν και με πήραν τον παίκτη. Λάχανα, σας πήρε τον καλύτερο παίκτη από την ΚΑΠΑ 18 προχθές και ήρθε εδώ με τον πατέρα του να πούμε και είναι μες στην ευτυχία το παιδί και δεν μίλησε κανείς σας. Να σας δω, τολμάτε? Θα βγει ο άλλος για σου πω τι ούρε. Σας πήρα τον καλύτερο σας παίκτη. Παπάδες πλούσιοι, δεν λέγετε λεφτά ρε. Έλα ρε Μαρινάκη τώρα να σε δω. Είχες έρθει με και κλεισμένο το θυρό και πουλούσες μαγιά. Έλα τώρα να πάρεις ένα παίκτη. Έλα ρε τώρα να σε δω ρε τσάκαλε, παλίκαρε, γκαγκάν γκαγκάν. Τι συθήματα έχουν βγάλει ρε παιδί, θα τρελαθούμε. Ε, σ' άρεσε? Ποιο παιδί μου? Αυτό μόνο το Βαγγέλα, Βαγγέλα δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ έχει τους μεγαλύτερους ποιητές. Οι ποιητές της κερκίδας του ΠΑΟΚ είναι ασύλληπτοι. Το ταλέντο τους είναι ασύλληπτο. Δεν παίζεται ο κόσμος, ρε, ανεβασμένος κόσμος, πρωτεύουσα του κόσμου, από εκεί είμαστε. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε την αντεπίθεση. Όλη η Ελλάδα θα είναι πλέον υπό την καθοδήγηση των Κωνσταντινουπολιτών. Σας φτιάξουμε ρε. Να μας φτιάξετε. Θα σας φτιάξουμε. Να μας φτιάξετε. Και από ναι, εδώ και πέρα στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στην αγάπη μας και ζητάμε τη βοήθεια του απόδημου ελληνισμού. Ελάτε, αδέρφια, να κάνουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Ελάτε απ' έξω, κατεβάστε ένα κόμμα και είμαστε εδώ όλοι. Κανένας ξανά στην Ελλάδα δεν θα έχει δικαίωμα με το καινούριο νόμο που θα ψηφίσει το κόμμα μας. Ιβανάκο, για σένα τα λέω. Να συμμετέχει άνθρωπος της ίδιας οικογένειας σαν βουλευτής. Μητσοτάκης τελείωσε, Μητσοτακέικο κανένας. Παπαδόπουλος έφυγες. Γεννηματάς, σταμάτα, έφυγες. Ήταν ο μπαμπάς σου, τι δουλειά είσαι εσύ? Πάνε συνεπλήσεις κανένα πιάτο εκεί πέρα, κάνεις καπαστίτσο με τον άντρα σου, τη γυναίκα, τα παιδιά σου. Δεν έχεις άντρα, δεν έχεις παιδιά, θα έχουν σίγουρα. Βαρβιτσιώτη, ήταν ο μπαμπάς σου. Παπαδρέου, άσε μας ρε φίλε, φτάνει. Φτάνει! Βαγγέλα. Ναι. Ναι. Εγώ τι δεν κάνουμε? Μιλάω. Δεν βλέπετε μιλάω. Ένα μισό ώρα δεν μιλάω. Γιατί? Παρατηρώ γιατί και ακούω. Γιατί δεν μιλάς, θέλω τη διαφορά. Δεν μπορώ να μιλήσω. Άδικα, ρε φίλε. Δεν θέλω να σε διακόψω. Δεν ερχόταν και σε φουτούσανε την καλύτερη κοπέλα να πούμε του χωριού? Δεν ερχόταν μέσα στο σπίτι και σου έπαιρνε τα πρικιά που είχε ετοιμάσει η μανούλα σου για την αδερφή σου? Δεν έμπαινε μέσα στην εκκλησία σου και σου έπαιρνε όποια εικόνα ήθελε? Ό,τι γουστάρανε δεν κάνανε? Ξέρεις πόσο περήφανος είμαι σήμερα? Πρώτα βλέπω την ομάδα, εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος, μ' αρέσει και ο Παναθηναϊκός, μ' αρέσει και ο ΠΑΟΔ, μ' αρέσει και ο ΠΑΟΚ, μ' αρέσει και ο Ηρακλής, μ' αρέσει. Χαίρομαι για τον Ηρακλή ότι υπάρχει μια κίνηση. Κάτι γίνεται. Έτσι. Κάτι γίνεται. Αυτή μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει. Είναι το δεύτερο από τα σοβαρά θέματα της ζωής μου. Δεν είναι λίγο. Και τώρα κάνω μια έκκληση στον κύριο. Θα πάτε στο διάλειμμα να κάνω την έκκληση. Να κάνεις και την έκκληση, παρακαλώ. Να την αφήσω καβάτσα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να κάνετε την έκκληση. Στον Κυριάκο που είναι εδώ. Μάλιστα. Να του κάνω μια έκκληση. Δύο. Τρεις θέλω να κάνω. Τρεις.
Η μία είναι να φωνάξει τους τέσσερις, τους Big Four. Βάλει μέσα και τον Καρυπίδη, Ζουλάτο. Πέντε. Πουλάκι. Άρα Big Five. Big Five. Έτσι. Ναι, αξίζει ο Άρης να είναι. Εννοείται. Έχει τη δυναμική. Δεν είναι μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Βεβαίως είναι μεγάλη έτσι. Ομάδα στην Ελλάδα. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγο. Και καμιά φορά ορμάει. Τέταρτη, τρίτη. Σωστό. Σε κάτι τελικού, σε κάτι αυτού. Έτσι. Και τα αυτά. Μπορείς δηλαδή να τον απαξιώσεις τον Άρη. Σωστά. Λοιπόν. Να τους φωνάξει, να τους κάνει το τραπέζι. Να βάλει εκεί πέρα τη Μαρία. Δεν ζει. Μαρίκα, να κάνει τα ντολμαδάκια. Μαρίκα, με τα ντολμαδάκια. Τα μην τη βάζει την αδερφή σου, Κυριάκο. Και δεν ξέρει. Έμε την τώρα. Και δεν ξέρει να κάνει ντολμαδάκια. Και μπορεί να είναι σαν τους Αρμένιδες. Ξέρεις τι κάνουν οι Αρμένιδες όταν έχουν τραπέζι. Ας πάρει ένας ακροατής να μας το πει, να μην λες ότι τα λέω εγώ. Πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε μετά. Να τους φωνάξεις, Κυριάκο, για να τους μιλήσεις. Ο κόσμος θα περάσει άσχημο χειμώνα. Η ανεργία είναι στα ύψη, Κυριάκο. Εδώ αυτοί που έρχονται και θα σου βαράνε την πλάτη μία σε κολλήσουν και κάνουν κορονοϊό, πρόσεξε. Να ξέρεις, δεν σου λένε την αλήθεια. Το τι συμβαίνει στην πόλη και σε όλη την Ελλάδα. Και εσύ δεν ξέρεις ή όταν βλέπεις δεν καταλαβαίνεις. Γιατί σε λίγο θα φύγεις και θα πάει να φας φουαγκρά. Καλά το είπα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα πω μετά. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε. Που ενδιαφέρει πολλούς από εμάς. Το λογιστικό γραφείο του Γιάννη Παπαδόπουλου και ένα μεγάλο επιτελείο συνεργατών σας ενημερώνει ότι επιδότηση δόσης δανείου πρώτης κατοικίας σε επιχειρηματίες ή απλούς εργαζομένους που επλήγησαν, απολύθησαν ή πάθανε ζημιά από τον κοροναϊό. Η επιδότηση της δόσης φτάνει έως και 90%. Να πάτε στους λογιστάδες σας, εμείς ανεπιφύλακτα σας προτρέπουμε και σας συμβουλεύουμε να επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Γιάννη Παπαδόπουλου εδώ στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στη Λεωφόρο Νίκης 3, στον τρίτο όροφο, στο νούμερο 2 γραφείο. Τηλέφωνο 2310-222-216 και στο Πολύ Καστροκυλικής Θερμοπυλών 19 2343-023-900. Επιδότηση δανείου πρώτης κατοικίας σε επιχειρηματίες ή ακόμα και απλούς εργαζομένους που έπληγησαν από τον κοροναϊό έως και 90%. Με το ίδιο ποσοστό μπορείτε να επιδοτηθείτε εάν έχετε πάρει δάνειο κίνησης και έχετε σαν ενέχειρο την πρώτη κατοικία σας. Και σε επιχειρηματίες λοιπόν που έχουν για ενέχειρο την πρώτη κατοικία, έστω για την έχετε βάλει σταδιακά και τμηματικά σε μία ή δύο ή ακόμα και τρεις τράπεζες, η δόση την οποία έχετε να δώσετε επιδοτείτε μέχρι 90%. Ρωτήστε τους λογιστές σας, ξέρουν τη διαταγή αυτή που έχει βγει και θα σας ενημερώσουν. Εμείς έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι στο λογιστικό γραφείο του Γιάννη Παπαδόπουλου θα βρείτε λύση στα προβλήματά σας. Νικόλα, ναι. Δύο αγώνες, ο πρώτος σου Χαριλάου, μπορείς να μας πεις 2-3 πράγματα για τον αγώνα αυτό. Είχε κάποια νέα που μπορούν να βγουν, γίνανε κάποια πραγματάκια. Γίνανε κάποια πραγματάκια. Έγινε μπουκα. Εντάξει τώρα μπουκα. Ψηλή. Έγιναν κάποια πραγματάκια. Ευρωπαϊκή μπουκα ρε παιδί μου, όχι σαν τους Ολυμπιακούς που τους περιμένανε εκεί πέρα στο διάδρομο και τους κοπανούσανε. Βέβαια. Αλλά έγινε κάτι ψηλό. Αυτές ήταν οι καταγγελίες του κυρίου Πανουργιά, του μεγαλομετόχου της Λαμίας. Κάτι που σχετικά διαψεύστηκε, και όχι σχετικά διαψεύστηκε, διαψεύστηκε από τους υπόλοιπους εμπλεκομένους στο παιχνίδι του Άρη με την Λαμία χθες. Και αυτό πρέπει να το πούμε γιατί ήταν
και καθαρές και οι παρατηρήσεις των διαιτητών. Δεν γράψανε κάτι στο φυλαγόνο σου. Δηλαδή, ούτε ο παρατηρητής. Τι έγινε, πού υποτίθεται και ποιος την έπεσε. Ο Χαριστέας έμαθα. Ο κύριος Πανουριάς έγραφε και είπε ότι έγιναν κάποια πραγματάκια στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια, ναι. Στα ποδητήρια πριν το δεύτερο ημίχρονο. Ο κύριος Πανουριάς είδε χθες την ομάδα του να... Βέβαια να χάνει σε ένα παιχνίδι το οποίο δίκαια τελικά εκρίθη υπέρ του Άρη, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο, αν θες να κάνουμε και μια μικρή ανάλυση για το παιχνίδι, ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο με την αλλαγή του συστήματος από το 65ο λεπτό και μετά ήταν πολύ καλός και με τις αλλαγές που έκανε ο Ένιγκ βοήθησε τον Άρη να πάρει λίγο τα πάνω του μετά το 65 και μετά. Ένας Άρης ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακός. Άκουγα και ταυτόχρονα και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο από το γήπεδο χθες στην ζωντανή μετάδοση που είχαμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 που και, επειδή έβλεπα και το παιχνίδι ταυτόχρονα και από το συνδρομητικό κανάλι, ο Άρης το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακός. Δεν έκατσε αυτό το σύστημα του 4-3-3 που έκανε ο Ένι και μόλις το άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο και το έκανε 4-2-3-1 μαζί με την αλλαγή και του Μπερτόγλιο αλλά και του Λόπεθ μπροστά, άλλαξαν λίγο τα πράγματα τουλάχιστον στη μεσοεπιθετική του γραμμή του Άρη, γιατί πίσω δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα εκτός από τον γκολ το οποίο δέχθηκε στο πρώτο ημίχρονο με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ρόμαριτς και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε για τη Λαμία, το οποίο ίσως να άλλαζε και πολύ το παιχνίδι στην κατάληξη του παιχνιδιού. Ο Άρης κατάφερε να πάρει. Είδα τι πάει. Είναι ο παίκτης μπορεί να σηκώνει το πόδι, αλλά εκεί δεν υπάρχει κεφάλι. Το κεφάλι έρχεται εκ των υστέρων όταν μπάλανε στα δίχτυα. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι δύο γνώμες οι οποίες εγώ και τις δύο θα εστενιστώ. Και αυτούς που θέλουν τον γκολ έγκυρο και αυτούς που δεν θέλουν τον γκολ έγκυρο. Περίεργη, δύσκολη φάση. Το θέμα είναι ότι ο Άρης πήρε μια νίκη που τη χρειαζόταν και για την ψυχολογία του και θέλει πάρα πολύ έτσι δυνατά να μπει και στο παιχνίδι της Ευρώπης που έχει αυτή την εβδομάδα κόντρα στην Κολοσκοβαλίφκα. Πρώτο μάτσι, θα δείξει. Ο Άρης πάντως έδειξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ότι είναι καλός. Έχουμε κάποιες φωνές για το πέναλτι του Άρη. Ναι. Ήταν μια φάση τραβηγμένη, μπορούμε να πούμε κόσμια αυτή τη λέξη, τραβηγμένη. Δηλαδή αυτό το πέναλτι το κέρδισε ο Άρης, το κέρδισε ο παίκτης μάλλον, δεν του το έκανε κάποιος το πέναλτι. Τουλάχιστον έτσι μπορώ να πω και εγώ μια κριτική, έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένα πέναλτι το οποίο το κέρδισε εκεί ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Το θέμα είναι ότι όπως είπαμε και στην αρχή, ο Άρης μετά στο δεύτερο ημίχρονο, από τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, έδειξε ότι πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αυτό έδειξε σε όλο το παιχνίδι. Έδειξε πολύ καλά φυσικά αποθέματα όλοι οι ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο θα το βοηθήσει, φαίνεται ότι έχει πολύ καλό γυμναστή ο Άρης και δούλεψαν πολύ στην προετοιμασία του φέτος ο Άρης. Και αν παίξει έτσι όπως έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, με την καλή συνοχή του πίσω στην άμυνα και την καλή μεσοεπιθετική του ανάπτυξη, ξαναλέω, του δευτέρου ημιχρόνου, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, έτσι πιστεύω, κοντά στην Κολοσκοβαλίδικα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα έδειξε, θέλει δουλειά και ο Άρης θέλει δουλειά και ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, θέλει δουλειά και τον ΠΑΟΚ μπορούμε να θες να ξεκινήσουμε και τώρα. Πάμε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ εχθές έδειξε δύο πρόσωπα για μένα. Το ένα πρόσωπο ήταν πάλι στο πρώτο ημίχρονο, όπως το πρώτο ημίχρονο ήταν και με την Μπενφίκα, που έδειξε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Εξαιρετικός ο Τζόλης. Μακάρι αυτό το παιδί να πάει πάρα πολύ καλά και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, να πάει καλά και για την εθνική μας ομάδα. Χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές σαν τον Τζόλη. Να θυμίσω, 18 ετών, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Και αυτό το οποίο κρύβει το συμβόλαιο, που δεν έχει κρυφτεί, απλά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν έχει βάλει ρήτρα
στο συμβόλαιο. Για να με βάλει ρήτρα ή να με βάλει, θα πρέπει να το δεχτεί και ο ποδοσφαιριστής. Ακριβώς. Έχετε π.χ. μια ομάδα από τη Γερμανία και θέλει τον Τζόλι. Δεν έχει 5 εκατομμύρια πάρτων όπως θέλεις, από εμάς σε κομπλέ. Θέλει διαπραγμάτευση. Κάτι το οποίο θα δεχτεί και ο Πάκ και ο Τζόλης σε μελλοντική. Δηλαδή, άμα θέλει ο Μαρινάκης, μπορεί να έρθει να διαπραγματευτεί. Μπορεί να έρθει να δώσει 3 εκατομμύρια ή 5 και να τον πάρει τον παίκτη. Όχι. Παλιότερα είχαμε τέτοιες ρήτρες. Βασικά, στις περισσότερες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών νεαρής ηλικίας παλιά, ο Πάκ έβαζε ρήτρα. Όπως έβαλε και με τον Λιμνιό, όπως έβαλε και με τον Γιαννούλη. Δηλαδή, ο Πάκ έβαζε κάποιες ρήτρες, ένα 5, 6, 8, 10 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Έβαζε ρήτρες και έλεγε ότι δώστε 20 εκατομμύρια και πάτε. Έχω θέμα εγώ. Αλλά στον Τζόλι δεν έβαλε ρήτρα. Στον Τζόλι δεν έβαλε ρήτρα. Όπως δεν έβαλε και δεν πρέπει να βάλει ρήτρα, δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Μας με βοηθήσει ο ρεπόρτερ μας, η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει βαλθεί ρήτρα για τον Κούτσια. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχει πει ρήτρα. Δεν έχει πει ρήτρα. Και νομίζω ούτε στο Μιχαηλίδη. Είναι αυτό για μένα, έτσι πρέπει να γίνονται τα συμβόλαια, ειδικά σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσουν και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης και ο Κούτσιας, παίκτες που θα παίξουν δηλαδή. Πρέπει να είναι ελεύθερες οι διαπραγματεύσεις, χωρίς κάποια ρήτρα πάρε, φέρε, γεια σας. Καλύτερα έτσι για τον Τζόλη. Γενικά ο ΠΑΟΚ χθες ήταν αναδιαστήματα καλός. Έχασε το άχαστο ο Τσούμπα Ακπομ. Μια πολύ ωραία ανάρτηση του Πέλκα στο Instagram το πρωί έδειξε και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια. Ο Πέλκας έκανε ένα story, τα λέμε στο Instagram κύριε Σύργο. This is football, everything can happen and for this reason it's the best sport. You are an incredible player and most important a fantastic guy. Smile my Tsubi. Σε ελληνικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όλα γίνονται. Και γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος όπου είναι το καλύτερο άθλημα στον κόσμο. Είσαι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Να χαμογελάς Τσούμπι. Αυτό είπε ο Πέλκας. Στο Instagram. Μια πολύ ωραία ανάρτηση από τον Τσούμπι. Μια ωραία ανάρτηση από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πέλκα. Τσούμπι. Έδειξε πολύ καλά σημάδια και ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκο είναι ο τερματοφύλακας, κάτι περίμενε. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Όπου έχουμε δύο Ζίφκοβιτς. Και δύο Αντρίγια. Και δύο. Έχουμε και τον άλλο. Ναι. Ο Αντρίγια δεν είναι. Είναι Αντρέο. Εντάξει. Κάντε κάτι ρε με εκείνον, ρε, τον έρμο, ρε, τον πάτε και το φέρετε. Πάτε τον εκεί κάπου να κάτσει. Τι ναι. Λέει τώρα, θα πάει στον Παναθηναϊκό. Έφυγε από την Ισπανία. Ποιος? Ο ταλέπορος, ο έρμος. Ακόμα. Γιατί το λες έρμο το Βιερίνια? Ρε φίλε, περιμένει εκεί πέρα μέρα πάνω από το τηλέφωνο. Ξέρεις αν έχουν συναντηθεί και που δεν, έχει, και δεν λένε, έχει πουθενά δημοσιευτεί για το καλό τους. Αυτοί δεν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μαγαζί τους. Δεν ξέρουν. Δεν νομίζω ότι ο Βιερίνια έχει δείξει κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω ρε για το Βιερίνια, δεν με ενδιαφέρει ο Βιερίνια. Δεν υπάρχει για μένα Βιερίνια. Δεν υπάρχει για μένα κανείς από αυτούς. Κανείς. Για ποιον το λες αυτό? Για όλους, εκτός από κάποιους. Άμα μου πεις, ας πούμε, για ποιον ανησυχώ και στεναχωρηθώ. Για πες για ποιον στεναχωριέσαι. Τον Κούτσια, τον Τζόλι, τον Μπέλκα, τον Γιαννούλη, τον Μιχαηλίδη. Αυτά είναι τα δικά μου τα παιδιά. Οι άλλοι είναι όλοι τους. Α, ξεχώρισε εκείνος αυτός μου, ο Παύλο Γκαρσία έμεινε στη Θεσσαλονίκη, πήρε σπίτι, τα παιδιά του στα σχολεία, είπε παιδιά εγώ εδώ η καινούργια μου πατρίδα, πήγε στο που θέλετε με πάτε εκεί, πόσο μισθό, 3.000 το μήνα. Το μεγάλο Παύλο Γκαρσία που έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης το ξεκινήσανε με 3.000 μισθό και πήγε. Γιατί εγώ αγάπησα εδώ, φτιαγμένος είμαι, τα παιδιά μου αγαπήσαν την Ελλάδα, θα μείνω εδώ. Λοιπόν, εγώ νοιάζομαι για αυτή την οικογένεια, ρε Νίκο. Γιατί να νοιαστώ για τους άλλους? Ποιος θα με θυμάται? Ακούω τώρα τον Νοβαρέλα, ο Κρέσπο. Παιδιά που προσφέρανε στον ΠΑΟΚ. Δεν προσφέρανε. Προσφέρανε και πληρωθήκανε. Και ο Βαρέλα έμεινε και όλος έχει αγοράσει και σπίτι. Έχασε, ναι, ο Φουγαράς και αυτός. Έκλαιγαν τα παιδιά του και αυτά. Πήρε το καλό του συμβόλαιο. Δείχνει. Οι άλλοι θα φύγουνε.
Και εσύ θα φύγεις και θα περάσεις και θα ξεχάσεις. Και εγώ θα μείνω μόνο σε μια γωνιά, ένα λουλούδι ξενιτεμένο. Πώς το λέει το τραγούδι? Ναι. Έρχεσαι και φεύγεις. Έτσι είναι η ζωή. Με τον κύριο Αντρέ θα μπορούσε να μείνει. Πρόεδρε μου, είμαι 35, έχω περάσει αυτά, θέλω να παίξω κανένα δύο χρόνια μπάλα, πότε μπορείτε? Να είναι ο Πέλκας, έπρεπε να είναι ο Βιερίνια σήμερα, ρε φίλε. Αυτός ακόμα περιμένει πρόταση, δεν συμφωνώ, θέλω λεφτά, θέλω αυτά. Θέλω να παίζω, θέλω να κάνω, θέλω, φτάνει. Καθαρίστε την μπουγάδα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το θέμα με τον Βιερίνια, επειδή είναι όχι σύνθετο θέμα, είναι ένας παίκτης, ένας παίκτης που έχει προσφέρει και πρέπει να το ξαναπούμε. Και παλικαρίσια. Ναι, να μιλήσω, ναι, είσαι και παλικαρίσια. Που είσαι, ναι, απολύτως δεν είμαι, αλλά τον ποιότησε. Και δείχνει και τον καταστρέψατε, ρε, τον παίκτη. Όλοι οι δημοσιογράφοι, κανένα δυο παραγωγοί μιλάμε μόνο. Όλοι, ο Άντζη και ο Μάντζη και η σημαία και το ιστός και πρέπει και δείχνει και κάνει. Η πολιτική είναι αυτή. Και αυτά τα λεφτά που σου δίνω δεν μπορείς να βρεις πουθενά. Και σε παίρνω να μην παίζεις. Τι άλλο θες να σε κάνω δηλαδή, και πρέπει και κάνει και δεν μετρηθήκαν και δεν είπανε και με πληγώσατε και με κάνατε και με δείξατε και αυτά χαρτοπόλεμο να πούμε. Έτσι ρε είναι ρε οι παίκτες, οι σημαίες. Παίζουμε με την Μπενφίκα αύριο ρε, και δεν είναι ο αρχηγός εκεί. Χολωμένος. Με ποιον χόλωσες? Με τον πρόεδρο αυτό τον Άγιο τον άνθρωπο? Υπάρχει άνθρωπος να θυμώσει τον Ιβάν? Αυτόν όπου και να τον πλημμυρίζετε, τον πιάζει πλημμυρισμένος με αγάπη ρε. Για Ελλάδα, για προσφυγιά, για Παουξιδλίκη, για τη φτώχεια ενδιαφέρεται, κάνει τις εκκλησίες, τους δήμους, φτιάχνει. Μέχρι στην Τουρκιά μέσα πήγε και αναστήλωσε το μοναστήρι εκεί πέρα της Παναγιάς. Να συμφωνήσουμε ότι ο Βιερίνια θα ήταν ένας σημαντικός παίκτης, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που δείχνει το χαρακτήρα, λέω όχι, να μην συμφωνήσουμε. Πώς θα τον βάλω ρε μέσα στα αποδυτήρια με τους μισούς είναι μαλωμένος? Πώς θα τον βάλω που μου λέτε όλοι έγινε οικογένεια ο Πάου, γιατί δεν ήτανε? Ήτανε. Άρα τι συνέβαινε? Ήτανε οικογένεια. Όχι, δεν ήτανε. Θα να ενισχύσει την οικογένεια. Έβαζε ο Ζίβκοβιτς πέρσι γκολ και δεν πήγαινε κανείς να τον αγκαλιάζει. Και εμείς θα λέγαμε εδώ από το ραδιόφωνο. Θα δεν το λέγανε άλλοι, γίνουμε εμείς οι κακοί. Εσύ είσαι ο καλός. Ναι, ο Αντρέ αυτά. Και αυτό και το έτσι και τρίχες. Πάνε ρε, πάρε, σήκω στο τηλέφωνο και πάρ' τον άνθρωπο και καθάρισε. Ρίξω ένα πρόεδρο ότι πεις και τελείωσε. Πάνε να παίξεις όσο μπορείς και όποτε χρειαστεί. Πιάσε τον προπονητή που είναι πατριώτη σου. Έλα ρε νερό και αλάτι ό,τι είπαμε. Να σβήσεις όμορφα ωραία, να μείνεις στην πόλη που θες να μείνεις. Να σε βλέπουμε, να σε χαιρετάμε και να σε δείχνουμε με το δάχτυλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε Νίκο? Δηλαδή τα βρήκε με όλους και δεν τα βρίσκει μαζί του? Δεν βλέπεις τα παιδάκια αυτά εδώ πέρα? Αυτός όπου θέλει πάει ρε σήμερα ο παίκτης. Και κάτσε εκεί στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, εντάξει. Οκ, okay, έχεις ένα δίκιο, δεν αλλά... Δεν έχω, και αλλά πάλι... είμαι ρομαντικός. Εγώ και πάλι θέλω να πω ότι ένας Βιερίνια θα χρειαστεί. Και φέτος θα χρειαστεί και στον ΠΑΟΚ θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια. Πάντως από εκεί που είναι δεν θα χρειαστεί καθόλου, πίστεψέ με. Για να χρειαστεί όπως λες, πρέπει να πέσουν τηλέφωνα, να πάει να κάνει, να πει πρόεδρε εδώ είμαι. Έγινε αυτό, κάτι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Λάθος, κατάλαβα. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό είναι λάθος του Αντρέ. Συγχώραμε. Αυτό είναι λάθος του Βιερίνια. Τι να κάνω, πού να πάω τώρα, ποια Ισπανία να πάω? Αφήσει την οικογένεια εδώ να πάει στην Ισπανία. Και άμα βρει καμιά Πορτογάλα γύφτιζε και μάγισε τις Πορτογάλες. Τον κάνει κανένα μαγικό και τον κρατήσει εκεί. Έτσι δεν πάει τώρα στα γεράματα να τρέχει δεξιά-αριστερά. Πάει στον Παναθηναϊκό, τύρα, πάει στον Άρη που λέει. Τούρκο θα τον ανεβάζουν, Τούρκο θα τον κατεβάζουν. Έχει πάει στον Άρη να δει πώς τους υποδέχονται. Πολύ του καλά. Βάλουν την κίτρινη, το κασκόλ, το πρώτο που θα του βάλουν. Σούπερ 3, εδώ του δώσουν και μια σημαία. Κάνε δηλώσει τώρα. Γιατί να μην πάει στον Άρη, άμα γίνει καμιά πρόταση? Ας πάει. Με τη διαφορά ότι όταν τελειώσει, τι θα τον κάνουν οι Αριανοί? Τι θα τον κάνουν? Τι θα τον κάνουν, άντε ρε, φύγε από εδώ, θα τον πούνε. Τι θα τον κάνουν, ρε Νίκο?
τον αγαπήσουνε. Δεν του φτάνει η δικιά μας η αγάπη να πάει να τον αγαπήσει, να πούμε τσικ. Ο Γιώργος και ο Πασχάλης και ο Κυρκώστας από την Κατερίνη, ο Κρυφοαριανός. Ποιος θα τον αγαπήσει ρε από αυτούς όπως τον αγαπάμε εμείς. Αλλά μα του λέγανε αυτά το καλοκαίρι θα είχε υπογράψει. Ναι πρόεδρε, όχι δίκιο έχεις εσύ. Εδώ στράβος ο Βιερίνια. 2 μήνες γράφανε εφημερίδες. Και λέγανε στραβωμένος κάτι τον κάναν, κάτι τον πειράξε. Ποιος δεν σε πείραξε. Ποιος σε πείραξε. Φού μιλάς με τον πρόεδρο. Και εγώ θα μιλήσω με τον πρόεδρο μόνο. Ναι αλλά ο άλλος έβαλε τον άνθρωπο εδώ. Σου λέει με αυτόν. Πρέπει να τελειώσει. Τι έχεις γραμμή. Έχω μια γραμμή ναι. Δώσ' τον αρέ να δούμε τι θέλει ο Ερήφης. Πάμε. Δώσε με ρε τερματοφύλακα. Τι κάνεις γλυκιά μου. Αγάπη μου. Λοιπόν, μίλα μου λίγο για να δω αν ακούω καλά από το κινητό. Θέλω να μ' αγαπάς όπως τον ήλιο. Τέτοια να σε λέω. Είσαι ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, η πρώτη μου επαφή μαζί σας ήτανε με το σταθερό μου, το οποίο δεν σας άκουγα καλά και είπα είμαι και λίγο κουφή ας πούμε. Μάλιστα. Αλλά τώρα σας παίρνω μόνιμα από το κινητό. Άρα, λοιπόν, τόση ώρα πλήρωνες μπορεί. Καλά δεν πειράζει ρε, χαλάλη σας, αφού δεν έχετε εκπομπή, εσείς ο Όμηρος δεν είπαμε. Το είπαμε να πούμε ότι δεν το είπαμε. Το είπαμε ρε, ο Όμηρος. Το είπαμε. Εκπομπή, εκπομπή έπος. Έπος. Τα λέμε καλά, ρε Μανώλια. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, να πω, ρε Νίκο δεν συμφωνώ μαζί σου. Πες το. Ρε Νίκο, κούρασε πολύ το θέμα του Βιερίνια. Αλλά, τέλος πάντων, δεν θέλω αντίλογο, απλά, ξέρεις κάτι. Λοιπόν, θα πω, συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Όμηρος. Ναι. Αλλά, ας πω και κάτι καινούριο, ας πούμε, έτσι, να μην λέμε, επαναλαμβανόμαστε. Ναι. Λοιπόν, το καινούριο είναι ρε παιδιά, σας είχα πάρει κάποτε και σας είχα πει το δικό μου το ρεφρέν. Όταν δεν υπάρχει βαρ, υπάρχει μπίσες βαρ. Μάλιστα. Τι να το κάνεις το βαρ όταν υπάρχει μπίσες βαρ. Λοιπόν, εχθές, παρόλο που ήμουνα και λίγο κομμάτια, μάλιστα, το είδα το μάτς, το είδα. Παιδιά δεν ξέρω, εντάξει πείτε μου άμπαλι, πείτε μου ό,τι θέλετε. Πάντως εγώ χάρηκα τον Μπίσεσβαρ, το χάρηκα. Καλά δεν συζητώ. Δεν πρέπει να το πούμε, ναι. Ο Μπίσεσβαρ χάρηκα. Πολύ καλά. Δεν ήταν κούκλος, τι ασίστ. Όταν λες κούκλος, τι είναι. Α, εντάξει. Κούκλος ρε παιδί μου, κούκλο λέω... Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Ναι. Πώς το λένε, όχι ότι υποτιμώ τους πιτσιρικάδες που τους λατρεύω, τα που λένε μας, αλλά να τα λένε και αυτά τα καλά. Έχουμε μια δυναμία σε μπίσες τελείωσε. Ρε εσύ, δεν ήτανε καλός, χθες. Α, μπράβο. Πεκτούρα. Λοιπόν, και να πω και κάτι τελευταίο και να σας κλείσω. Και πάμε στο διάλειμμα. Να πω και κάτι για τον Άρθρο, ναι. Συνέχισε. Ποιος, για σένα να πει για τον Άρη. Όχι. Λοιπόν, γιατί για τον Άρη να σου πω δεν μπορώ να πω. Εντάξει, γιατί θα μας ξέρω. Πια στο Ασουρού. Εντάξει. Λοιπόν. εντάξει. Λοιπόν, άκου αγάπη μου. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας, δεν με υποστήριξες. Εγώ μίλησα για έναν. Καλά, έχετε φοβερούς ακροατές, δεν το συζητώ. Χαιρετώ. Να αρχίσουν να παίρνουν τις παπάδες. Ναι. Πρόσεξε. Τους παπάδες, τους κοσμοκαλόγερους, τους. Τους διάκους μέσα. Ιεροδιάκονους, μπράβο, το Βασιλάκι. Λοιπόν, ποιον άλλο να ρε παιδιά. Λοιπόν, τους πεφωτισμένους, όλους τους αγαπώ.
Βέβαια, πιο πολύ αγαπώ τις παοξίδες, εντάξει, το ξέρετε αυτό. Αλλά και λοιπόν, οι άλλοι ακροατές είμαστε μια παρέα. Να σε καλά, Μανώλια, πάμε στο διάλειμμα. Φιλάκια, φιλάκια. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, επειδή ό,τι λέμε ακούγεται, σωστά. Βεβαίως. Και εγώ δέχτηκα κανένα δύο μηνύματα για το τι είπαμε για τον Άρη και αν έγινε τίποτα στα αποδυτήρια και αν δεν έγινε. Είπαμε ότι δεν έγινε. Είπαμε ότι κάτι ψηλό έγινε. Δεν έγινε. Αλλά εντάξει, δεν ούτε, έγινε. Ούτε ο παρατηρητής έγραψε κάτι. Εμείς ούτε το αφιλογόνο στο διαιτητών γράφτηκε κάτι. Κάτι ακούστηκε, κάτι γράφηκε ότι ψηλό κάτι μηνελίκια πέσανε. Αλλά και τι έγινε. Να το ξαναπώ. Είναι, ο μόνος ο οποίος είπε ότι έγιναν πράγματα στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι ο κύριος Πανουριάς. Ο κύριος Παπαϊωάννου Πανουριάς, ο μεγαλομέτωχος Ισλαμίας. Και αυτό γιατί. Έχουμε και δύο ρεπορτάζ από το All About Aris και το πρώτο ήταν, το είπε και το Λίμπερο και εμείς το είπαμε και πριν λίγο το είπαμε. Και ο Νίκος ο Παπαδόλος με το ρεπορτάζ στο Λίμπερο 107,4 και στο All About Aris. Η ανακοίνωση περί αστειότητας περί διαιτησίας για να ακολουθήσουν δηλώσεις του κυρίου Παπαϊωάννου και η καταγγελία για πέσιμο στο ημίχρονο. Άπατες δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φιλοξενία του Άρη. Ένα αυτό το ρεπορτάζ που είναι στο All About Aris και το οποίο συμφωνώ απολύτως γιατί δεν έγινε τίποτα, μόνο αυτά που λέει και ο κύριος Παπαϊωάννου. Και η δεύτερη διάψευση ήρθε ότι από τον παρατηρητή η έκθεση του οποίου είναι καθαρή. Θα το ξαναπώ. Θα το ξαναπώ και άλλες 5-10 φορές άμα θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά δεν λέμε ανακρίβειες. Καλά τώρα, μην μου πεις ότι δεν έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Τι φωνάζει ο άλλος δηλαδή. Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή τώρα ο άλλος γιατί. Εμείς πάμε με το γράμμα του νόμου. Με το γράμμα του νόμου. Εμείς πάμε με το γράμμα του νόμου. Δηλαδή πάμε με τον παρατηρητή ότι είναι καθαρό το φιλαγόνος και πάμε και από τους παίκτες οι οποίοι είπαν ότι ήταν εξαιρετική φιλοξενία. Καλά, μπορεί να πεις για κανένα πινελίκ, λοιπόν τι έγινε. Το να είπε ο ένας λακαμά τον ένα, λακαμά τον άλλο είναι κομπλέ. Οκ, ποδόσφαιρο είναι. Κατσίκια μπορεί να τους είπε. Για που ξέρετε σε ποιά, με ποια και ζήρε διαιτητή εκεί πέρα του έδωσε. Συγγνώμη που φωνάζω, αλλά επειδή καμιά φορά πρέπει να τα λέμε δύο και τρεις και πέντε φορές, κανένα για κανένα λόγο δεν είπαμε τίποτα. Ούτε κατά του Άρη, ούτε κανενός. Και ειδικά δεν πρέπει να τα λέτε σε μένα αυτά. Γιατί τον Άρη το συμπαθώ κιόλας. Λοιπόν. Εγώ δεν το συμπαθώ καθόλου. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Γι' αυτό δεν το συμπαθώ. Για ποιο? Να, γι' αυτό. Τις λεπτομέρειες αυτές. Μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Είπε εκείνος, έκανε. Μα δεν είπαμε και κάτι. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι είπε ένα τον άλλο να λακαμά να πω, οκ, έγινε μια πλακία πριν να τη διορθώσω. Για να μην πεις μια ψηλή ότι εκεί που πήγες κάτι να τραβλήσεις, πρόσεξες, ακούμε. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Πάμε στο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, πάμε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, εδώ είμαστε. Είναι πλέον 15-16 λεπτά μετά τις 1. Επέτρεψε μου, Γιώργο, να πω μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον Βόλο, γιατί ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε και τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Έχουμε ένταση στο Βόλο μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και της αστυνομίας με ανθρωποκυνηγητό μεταξύ τους στην πόλη της Μαγνησίας. Πριν από λίγο μας ήρθε ένα ρεπορτάζ. Περισσότεροι από 400 οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται στο Βόλο για να βρεθούν κοντά στην ΑΕΚ εν ώψη του μεγάλου τελικού κυπέλλου ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Οι φίλοι της ΑΕΚ ενημερώθηκαν πως στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλήξει η αποστολή του Ολυμπιακού υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού και επιδίωξαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Στο ξενοδοχείο ήταν έντονες οι αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα εδώ και περίπου μία ώρα να ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό μεταξύ των φίλων του Δικεφάλου και της αστυνομίας με τους αστυνομικούς επί της ουσίας να κυνηγάνε τους οπαδούς μέσα στην πόλη. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο οφείλαμε να το πούμε για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή ούτε ένα στο Βόλο. Ούτε ένα τελικό δεν είστε άξιοι να διοργανώσετε. Έχω κάνει τελικό με 60.000 κόσμο στο Καπτατζόγλιο. Πάω Κάρι. Είχε πάνω από 60.000 κόσμο. 47.000 εισιτήρια κομμένα και τα τρία διαζώματα γεμάτα του Καφτατζογλίου. Πάνω από 60-65.000 κόσμο μέσα. Δεν άνοιξε ουρθούνι, ρε. Αυτοί είναι σκοτώνονται μεταξύ τους. Ένα βρωμό τελικό. Το τελικό του κορονοϊού και δεν μπορούν να το κάνουν. Μηδένισε τους και τους δύο για αυτό που γίνεται. Κύριε Αβγενάκη, πού να σε αφήσει τώρα η Αρμένισσα. Ρίχνει, σαν τους Αρμενέους μαγειρεύει τώρα. Α, σας πει κανένας φίλος, τι κάνω. Λοιπόν, και οι δύο που ήταν στους τέσσερις, ο Πάου και ο Άρης, να παίξουν ένα καφταζόγλιο. Ποιος θα πάρει το κύπελο. Ναι. Ρίξτε τους ένα μηδενισμό.
Και τέλειωνε το. Τι Δετάρτη. Για να μην παρεξηγηθούμε, αυτό θα γινόταν, έπρεπε να γίνει και σε άλλες ομάδες. Άμα δεν ήταν ο Ολυμπιακός, θα ήταν, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μα έχει ξαναγίνει, ρε φίλε. Ναι, βέβαια. Έγινε σε ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το θυμάμαι. Αυτό. Το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι αυτό που λέω, έγινε το 63. Το θυμάμαι ενώ το έχω και διαβάσει. Και κρεμίσανε το γήπεδο, σε βγάλανε βάλα φωτιά τα δίχτυα, ξεριζώσανε τα δοκάρια και το πήρε η ΑΕΚ μετά. Οι κουφάλες, οι αεξίδες, χώσανε την αυτή τους πάλι. Πάρε τη γραμμή. Πάμε γραμμή. Ωραία. Χαίρετε. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Ανοίγουμε σιγά σιγά γραμμές. Πάμε να ανοίξουμε, ναι. Πάμε. Χαίρετε. Καλησπέρα, παπά. Καλησπέρα Νικολάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τον κύριο Στέλιο τον Κεφάλα. Ναι, λοιπόν, Νικολάκη, άκου τι θα σε πω. Ναι. Ήρθε ένας άνθρωπος στον ΠΑΟΚ, του ρουφήξαν το αίμα με το καλαμάκι. Ποιο καλαμάκι, με τον μπουρί. Ναι, εσύ αν ήσουνα πρόεδρος, θα έδινες ένα εκατομμύριο το Βιερίνη αυτή τη στιγμή μισό το χρόνο? Όχι. Λοιπόν, αλλά σαν μετά θα σου πω το εξής. Μετά θα σου πω, άσε με να ολοκληρώσω και μετά πες ό,τι θες. Παρακαλώ, Θα σε πω τώρα το εξής. Ναι. Τα είπε ο Γιώργος. Μέσα στα αποδυτήρια πλακώθηκε με τον Μπίσερβα. Πλακώθηκε με τον προπονητή. Αυτά είναι γεγονότα, τα ξέρει ο κόσμος του ΠΑΟ. Δεν έχει βγει κάτι λοιπόν, τέτοιο. Εντάξει ρε Νικολάκη, εγώ άκου τι σε λέω, εγώ δεν λέω μπούρδες. Μπούρδες δεν λέω. Δεν είπα ότι λες μπούρδες. Λοιπόν, άκουσε με τι θα σε πω, Ναι. Εάν το βάλεις αυτό ξανά μέσα από αποδυτήρια, εσύ τι πιστεύεις ότι δεν θα γίνει, με συγχωρείς, κόκκινα φωτάκια να πούμε ξανά μέσα τα αποδυτήρια? Η αλήθεια είναι ότι όχι. Εγώ το σέβομαι τον Βιερίνια, αλλά έκανε λάθη. Εγώ είμαι της νόμης να μιλήσει με τον Σαββίδη και να τον πάρει και να τον βάλει σε μια άλλη θέση μέσα στον ΠΑΟΚ και να λήξουν όλα ομαλά. Όχι όμως ποδοσφαιριστής. Αφού θέλει να παίξει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ας πάει να παίξει. Αν θέλει να παίξει, ας πάει στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, όπου θέλει ας πάει. Στον Άρη θέλει, όπου. Ξέρω εγώ τι είναι. Όπου θέλει, ρε παιδί μου. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ρώτα. Εσένα σε πειράζει και τον οποιοδήποτε παοκτσί τον πειράζει το ποσό του συμβολέου του Βιερίνια ή αν θα γυρίσει ο Βιερίνια και θα παίξει και για κάθε χρόνο ακόμα δύο, ας πούμε? Εγώ δεν θέλω να γυρίσει. Ναι, επειδή μου είπες για τα λεφτά, δηλαδή ότι... Ναι, ρε, και τα λεφτά είναι μέσα, ρε Νικολάκη, και τα λεφτά είναι γόρι μου μέσα. Εμείς οι παλιοί έχουμε κάτι μέσα. Δηλαδή επειδή δεν τα δίνει ο ΠΑΟΞΙΣ. Μισό λεπτό. Έλα, λέγε. Ο Αρχιμαδρίτης, μισό λεπτό. Α, εντάξει, ναι. Εμείς οι παλιοί, δικιά μου η φουρνιά, του κύριου Κώστα, του κύριου Στέλιου, του Γιάννη από την Κρήτη, ξέρω, του Γαϊδρού Πασχάλη, του Τσίκ, του Γιωργάκη, του Αριανού, εμείς δικιά μας γενιά, όταν δίνει λεφτά ο πρόεδρος, νομίζουμε ακόμα ότι είναι του ΠΑΟΚ τα λεφτά, τα οποία είναι μαζεμένα δεκάρα-δεκάρα τα εισιτήρια για τις εισφορές. Τα πονάμε τα λεφτά του πρόεδρου, ναι, γιατί ξέρουμε που το πας, μέσα, ναι, μας, okay, ότι όταν σε κάποια δόση καταλάβει ο πρόεδρος ότι τον τρώνε συνέχεια, ενδεχομένως να σηκωθεί και να φύγει και να ξαναπέσουμε στα χρόνια που ερχόταν και σου πέραν τον Τζόλι, σου πέραν τον Κούτσια, σου πέραν τον Γιαννούλη, σου πέραν το Βιερίνια, σου πέραν τον Πασχαλάκη. Και εσύ ήσουν με κατεβασμένο το κεφάλι και έλεγε ο πρόεδρος τότε ο κύριος Καλαφάτης, τι να κάνουμε, λέει, να κόψουμε, λέει, το χέρι για να με γλιτώσουμε τη δικάγρενα. Να το δώσουμε το Βενετίδη, να το δώσουμε το Σάμπρι, να το δώσουμε το Ζαγοράκι, να δώσουμε το Τουρσούνιδη, να τους δώσουμε. Να σωθούμε οικονομικά. Δεν θέλω να τα ξαναπεράσω αυτά, ρε φίλε. Και όταν είδα όλο αυτό το πανηγύρι που στήθηκε δίπλα και τον καταφάγα τον άνθρωπο, δηλαδή έγινε ασύστολο κλέψιμο μέσα στον ΠΑΟ. Τώρα πάμε να βάλουμε κάποια αυτά. Όλοι θα πρέπει να πειθαρχήσουν με την καινούργια πολιτική. Στέλιο, νομίζω είμαστε κοντά σε αυτά που λέω. Χίλια τα χίλια. Παπά, χίλια τα χίλια. Είδες. Εμείς οι παπάδες. Μα δεν, κοίταξε να δεις. Δεν, λέει ο Νίκος τα λεφτά. Τα λεφτά. Είναι φτάσαμε να μην μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Από το φάε, τον ξεσκίσανε. Ξεσκίσανε τον άνθρωπο. Έτσι είναι, ρε Νίκο.
πώς θα γίνει, α, και κάτι ακόμα και να τελειώσω. Ναι. Εχθές το παιχνίδι Άρης Λαμία έγινε σφαγή, αδελφέ Νικολάκη. Το γκολ είναι καθαρότατο της Λαμίας. Μπέναλτι δεν υπάρχει υπέρ του Άρη. Στάσου, πήγε το ταγάρι και έπεσε πάνω του. Δεν είθα πει δεν υπάρχει. Δεν το ίσα ίσα ρε Γιώργο τον ακούμψε. Το μπέναλτι όπως είπε, όπως είπε ο Νικολάκης, το μπέναλτι το κέρδισε αυτό. Άρα το ΒΑΡ τι κάνει. Το ΒΑΡ τι κάνει. Εσένα το ΒΑΡ τι σου έκανε στη χερούκλα εκεί πέρα στο σου του Τζόλι. Ούτε πίσω τη φάση δεν γυρίσανε. Ναι, εντάξει, εγώ τι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ευχαριστούμε τον κύριο Στέλιο. Καλή συνέχεια. Bye bye. Ναι, ωραίος ήταν σήμερα ο Στέλιος. Τι ωραίος που είναι ο Στέλιος. Ορίστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας, ορίστε. Τι κάνετε. Μια χαρά εσείς. Καλά κι εμείς. Λοιπόν, παιδιά, για το Βιερίνια, επειδή ξέρω κάποια πράγματα και θα συμφωνήσω προς ότι το διεύθυνο ο προπονητής και ο Βιερίνια είναι ακόμα, όχι ότι τα έχουμε το προπονητή, και καλά κάνει ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσω ότι ο προπονητής πέρυσι τον καταπολεμήσανε κάποιοι παίχτες και αυτές που προσπαθούν να τους κάνει πέρα. Δεν πήγαιναν με τα νερά τους δηλαδή. Δηλαδή ότι υπήρξαν παίχτες λες που ήταν εναντίον. Κλίκα, είχαν κάνει κλίκα, δεν το θέλανε τον προπονητή. Και τι είχαν μειωμένη απόδοση δηλαδή. Όχι μειωμένη απόδοση, απλώς δεν παίζανε όπως έπρεπε να παίξουν. Δεν μπορεί ο Μάτος τώρα να μένει απ' έξω να πούμε σε αυτό το παιχνίδι. Όχι τι τα έχουμε τον προπονητή και καλά κάνει. Έτσι, εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να βάλει τους δικούς τους παίχτες και να ξεκινήσει και να παίζει. Μπάλε ξανά η ομάδα. Εγώ έτσι και μέσα αυτούς είναι η Βιερίνια. Έμαθα προχθές ότι έγινε πάλι επεισόδιο λέει στην προπόνηση με τον Μάτος. Αντιμίλησε πάλι τον προπονητή ή αυτό έγινε λίγο. Ναι, είναι, πάλι. Δεν τα πάει καλά με αυτούς τους παίχτες. Τι θα γίνει αυτό ρε φίλε. Τι θα γίνει αυτούς τους κάνει και πέρα και δεν τον πήρε καθόλου στην αποστολή εχθές. Και θα τον πάρει και την Τρίτη που καλό ήταν ο Μπίσεσμα, πολύ καλό ήταν αυτός ο Μπίσεσμα. Αλλά πιστεύω παιδιά θα μου πεις και τη γνώμη σου. Και εσύ κύριε, το όνομά σας ξεχνάω συνέχεια. Συρίγος. Κύριε Συρίγο, ότι δεν κάνει ο Μπίσεσμα για την Τρίτη εκεί πέρα. Δεν μπορεί να παίξει εκεί πέρα ο Μπίσεσμα την Τρίτη. Πρέπει να βρει άλλο παίχτη να βάλει εκεί. Έπρεπε να. Απορώ γιατί δεν πήρε το Λίρατζι μαζί να το βάλει ένα τέταρτο. Να βάλει το Λίρατζι. 100 φορές που μπαθάκι ήταν πολύ καλό ο Λίρατζι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε μου. Τι δουλειά έχει ο Μπίσεσμα μπορεί να κάνει όλα αυτά τα. Πρώτα-πρώτα δεν ξέρω. Εκτός από την assist, όλοι οι σέντρες ήταν κάτι ψιλοκρεμαστές, κάτι. Δεν ξέρω. Πολλοί το λένε διακριθέντα. Εντάξει, αλλά με ένα σοβαρό εξτρέμ από εκεί, ταχύτατο, δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα με την Μπενφίκα ο ΠΑΟΚ. Αν τυχόν κατέβει με τον Μπίστη. Κύριε, από εκεί ο καλός τους παίχτες. Δεν θυμάμαι το όνομά του της Μπενφίκα. Από εκεί παίζει ο καλός τους παίχτες. Όπως δεν θυμάμαι το όνομά του, να σας πω. Δεν τους ξέρω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ παιδιά, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, γιατί είμαστε φουλ το τηλεφωνικό κέντρο. Είστε φουλ, ε. Είμαστε φουλ, είμαστε φουλ. Κουφάλες, πάτε καλά, το λίμπερο πετάει. Χαίρετε. Μια γαψιά τους κάνει όλους. Έλα. Ποιος είναι, εγώ είμαι. Εσείς. Κύριε, ο κύριος από Κρήτη, έτσι νομίζω, ε. Κύριος Γιάννης. Παπαγιορί. Τι γίνεται ρε, παπά. Τι έγινε, η φωνή δεν σε βγαίνει. Εμένα δεν είναι πάλι. Εσύ μιλάς και πόλεμα πεθάνεις. Τι μας κάνεις τώρα, πλάκα εδώ πέρα. Εσύ φωνάς μόνο να μ' ακούσεις καμιά πιτσιρίκα εκεί να σου κάνει «Α, Γιώργο μου και Γιωργάκη μου και όμουρέ μου». Μ' αρέσουν. Βρίσκεις θάρρος για να ζωντανεύεις. Ναι, βουλάκι μου. Και κόβεις κιόλας και 10-15 λεπτά, σάλια, μίξες εκεί. Ρε εσύ, το Βιερίνια πρέπει να τον τελειώσει, το καταλαβαίνετε. Όταν βγάλει ο άνθρωπος καρκίνο, ο καρκίνος δεν φτιάχνει, τέλος. Μπορεί να κάνει χημειοθεραπείες, να περνά λίγο, αλλά ξανά... Αμά μας ανατρίγιαζες ρε κριτικέ! Αυτά τα πράγματα... Μας ανατρίγιαζες ρε φίλε! Και καρκίνο. Να πει να σου κάνει τώρα εκεί πέρα, πες μου. Μα όχι και καρκίνο. Όχι να πάθει ο άνθρωπος, λέει άμα ένα... ναι, κατάλαβα, αλλά όχι και καρκίνο, μα δεν είναι καρκίνο. Βρες ένα άλλο παράδειγμα, παπά. Ωραία, πες ότι έχεις ένα... στη δουλειά σου
και σου βάζει χέρι στο ταμείο και παίρνει πράγματα και στα πουλάει και δεν παίρνει χαμπάρι. Θα φάει κόψιμο. Θα σε κόψω εγώ κριτική να ξέρει. Έφυγε κιόλα. Φύγε. Είσαι τεμπορμένο. Για τον άνθρωπο τον έφυγε. Ένα παλαγία για εγώ θέλω σήμερα ο Αντζελίνο να πάρει τηλέφωνο τον Ιβάν και αύριο να κατεβεί στην προπόνηση. Και να είναι και μέσα από δυτήρια και πάμε ρε παιδιά και εδώ είμαι εγώ όποτε θέλετε. Να σβήσει αυτός ο μεγάλος αθλητής έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ με τις αξίες και τις τιμές που τον πρέπουν. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν είναι αχάριστοι. Α μην το ευθελίσουμε το θέμα, αλλά από την άλλη μεριά άντε, τέλειωνε το. Πάνε, δεν τους βλέπεις ότι άμα δεν ξεκινήσεις αλλιώς δεν σε παίρνουνε. Άλλα έθηκε έθιμα, άλλοι κάνουν κουμάντο. Αλλάξανε τα πράγματα από πέρυσι και πρόπερσι. Αντρέ! Αντρέ! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Και δεν πάτε. Χαίρετε. Έλα ρε Νίκο, Μενώτη εδώ πέρα. Γεια σου ρε Μενώτη. Άτος. Λοιπόν, άντε πάλι ξαναφτιάχνουμε το θέμα του Βιερίνια. Έχουμε κάνει. Φτάνει αυτό, ρε. Ναι, να το κλείσουμε το θέμα του Βιερίνια. Έχουμε κάνει ο Μύρου και Οδύσσια. Τέλος πάντων, να το τελειώσω κι εγώ. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Είναι στο χέρι του Βιερίνια. Λοιπόν, κοίταξε ο Βιερίνια που την πάτησε και έκανε αυτό το λάθος και τώρα ζητάει τα αρέστα και αυτό είναι το χοντρό το λάθος. Δηλαδή, από το λάθος πάει στο πιο χοντρό λάθος. Αυτό τι σκέφτηκε. Ότι ο Βαρέλα παίρνει ένα 200 που είναι κάτω από μένα. Κατώτερης ποιότητας παίκτης. Ο Κρέσπο παίρνει τόσα που είναι πολύ κατώτερος παίκτης από μένα. Και τα μετράει έτσι. Και εγώ σαν Βιερίνια, η μεγάλη προσωπικότητα, ο μεγάλος ηγέτης, να μην πάρω τόσα που θέλω εγώ. Λάθος κάνεις Βιερίνια. Αυτό είναι το μεγάλο σου το λάθος. Δεν θα τα μετράς τα πράγματα έτσι. Στον πάγκο δεν θα τα μετράς όλα με λεφτά. Θα τα μετράς με προσωπικότητα, με μαγιά, με αγάπη. Και εκεί την πάτησε ο Βιερίνια. Μ' ακούς Γιώργο? Βεβαίως. Ναι, εκεί την πάτησε ο Βιερίνια. Σε έδωσε 900.000 ο πρόεδρος. Δεν τα δέχτηκες γιατί αισθάνθηκες ότι σε υποτιμά αυτό το ποσό και θέλεις παραπάνω. Αυτό ήταν το λάθος. Έπρεπε να πεις υπογράφω με τα 900. Νομίζω ότι είμαι αδικής, αλλά εγώ θα παίξω για την παοκάρα μου και την ομαδάρα μου. Και για πάρτι σου πρόεδρε. Και για πάρτι σου πρόεδρε. Ε? Και για πάρτι σου πρόεδρε. Για την παοκάρα, για τον κόσμο και για πάρτι σου. Θα τα δώσω όλα. Και να μην το ξεχνάς αυτό ρε. Εσύ δεν ήσουν που μπήκες αλλαγή με τον Λεπαδιακό να πανηγυρίσουμε να κάνουμε και τη φιέστα να ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα, να λάψει όλη η Ελλάδα, να κλάψουμε, να τα κρίσουμε για σένα ρε. Γιατί μπήκες κουτσός και μπήκες για να σε τιμήσουμε, για να σε χειροκροτήσουμε, γιατί είσαι ένας παίκτης, δεν είσαι τυχαίος, είσαι μια προσωπικότητα που σ' αγαπήσαμε, εγώ σ' αγάπησα και κάτι που αγάπησα δεν μπορώ να το ξεφτυλίσω και να το πετάξω. Αλλά μην με κάνεις, με αναγκάζεις να το πετάξω, είναι στο χέρι σου. Πάνε τώρα, υπόγραψε και τελειώνει αυτό το θέμα. Και κοίταξε να δεις, άντρε. Με απασχολείς από το σοβαρό στόχο που έχω με την Μπενφίκα. Ασχολούμαι μαζί σου. Γιατί σ' αγαπάω, γι' αυτό ασχολούμαι. Και αντί να ασχοληθώ με την Μπενφίκα που είναι ένα παιχνίδι ορόσημο, που αν τυχόν και περάσω, να το ξαναπώ, αν τυχόν και περάσω, είμαι με τώρα πόδι στους ομίλους, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Αντρέ, φεύγεις ώρα, υπογράφεις, περνάω την Μπενφίκα και τούμπα γίνεται καζάνι και θα χορεύω τον Πασχάλη και τον Πασαλιβάνη. Και τον Κυρκό σας να κλαίει σαν την Κυραμαρίκα. Αυτός θα κλαίει σαν την Κυραμαρίκα. Όταν ο Πάκου πετάει, αυτές κλαίνε σαν τις Κυραμαρίκες. Ακούς Γιώργο? Ακούω μωρό μου, ακούω. Αυτά έχω να πω. Να σε καλά, να σε καλά ρε Μενώτη. Γεια σου Μενώτη, γεια σου. Δεν υπάρχει κανένα κόλλημα, πάνω απ' όλα ο Πάκου. Φιλιά, πάει. Πάνω απ' όλα εγώ. Πάνω απ' όλα ο Πάκου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ θέλω να πω ότι τα συμβόλαια του Βαρέλα και του Κρέσπο γίνανε μετά από καλές χρονιές σαν πρωταθλητές και χωρίς κοροναϊό. Αν δεν Βιερίνια σκέφτηκε λάθος τελείως. Οι εποχές αλλάζουν. Αυτός έκανε μια χάλια χρονιά. Τα play-off. Μέτρια. Πήρε με pressing την μπάλα ο Βαλπουενά και έβαλε γκολ. Τον έβαλε με τον Άρη, έκανε κόκκινη σε 10 λεπτά. Στη χάλια χρονιά δεν γίνεται να πάρεις το εκατομμύριο που παίρνει ο Βαρέλα. Ούτε ο Βαρέλα θα το έπαιρνε άμα να νέωνε φέτος. Λάθος το συμβουλεύουν οι παρέες του. Όλα στη ζωή αλλάζουν. Κάποτε πριν 15 χρόνια παίρναμε 1.800 ευρώ, δουλεύαμε κάθε μέρα 10-11 ώρες. Τώρα είμαστε άνεργοι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μάλιστα. Και κάποιοι ακόμα παίρνουν χιλιάρικα, 4-5 χιλιάρικα και κάθονται που είναι στο δημόσιο και δεν τους πειράζει κανένα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτή είναι η ζωή, μια άδικη ζωή.
Φυσικά είναι καλύτερο παίκτης από τον Βαρέλα και από τον Κρέσπο. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι και περιραίως ατμόσφαιρα. Κάτσε εσύ εδώ πέρα, οι άλλοι θα φύγουν, εσύ θα μείνεις. Μου άρεσε πολύ ο κύριος. Ήταν, έβγαλε μια ψυχή πεζοδρομιακή. Του ΠΑΟΚΣΥ, του πεζοδρομιακού. Ναι, ναι, συμφωνώ κι εγώ. Του φιλόσοφου του λαού. Είσαι πολύ ωραίος. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία καλά. Σου. Την τελευταία γραμμή. Παίρνουμε τελευταία και αν και έχουμε άλλα δύο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα επιγόντως. Να πάρουμε και έναν ακόμα γιατί περιμένει η ώρα. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Εσείς είστε. Εσύ είσαι ρε παπά, θα μιλήσεις. Ε παπά. Δεν καθυστερή... θα μιλήσεις. Μόνο για σένα καθυστερήσαμε το α, αυτό. Θα πάρει μας ακούτε. Πάμε στο διάλειμμα. Ας περιμένουν οι φίλοι. Πάμε στο διάλειμμα και... Εάν παίρνουν από κινητό, ας το κλείσουν. Όταν θα ξαναπάρουν, θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητος. Πάμε. Εάν είναι σε σταθερό, ας παραμείνουν για να μην χάσουν τη θέση. Ώστε στην καλύτερη εκπομπή της Ελλάδος και λίγα λες κουμπάρε μάλιστα. Να πάρουν μέρος και να πούνε την άποψή τους. Σωστός είσαι. Τι ωραίος είσαι. Πολύ ωραίος. Είσαι ωραίος. Λεβαστήκαμε, μας κοροϊδεύανε. Μας αποδοκιμάζανε όταν από πέρσι μιλούσαμε ότι τέτοιο ταλέντο δεν έχει βγάλει ποτέ μαζεμένο μία φουρνιά ούτε ακόμα και του μεγάλου εάντα της Ολλανδίας. Τέτοιο πράγμα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Να υπάρχουν τόση μεγάλη φουρνιά, να υπάρχει τόσο μεγάλη φουρνιά σε μία ομάδα η οποία... Όποιος παίκτης μπαίνει και παίζει, αφήνει έκπληκτη την Ελλάδα. Και εδώ θέλω να σου πω κάτι ρε άρχη παπά, προπονητή του ΠΑΟΚ, Φερέιρα. Έχω να σου πω ότι πρόσεξε καλά αυτά τα ταλέντα. Εκείνος ο δικός σου ρε θα πάρει δίπλωμα. Ποιος? Εκείνος ο Παύλο Γκαρσία. Κάθεται στο σχολείο μαζί με Μαλεζά, Σαλπικίδη έμαθα, να πάρουν διπλωματάκι. Να πάρουν διπλωματάκι. Από αυτά είναι της Ευρώπης που θα τα πάρουν. UEFA, τα UEFA, ναι, ναι. Να μπορεί να παίξει. Και ο Μαλεζά θα κάτσει και ο Σαλπικίδης. Το άλλος κάθεται και ψάχνει center for. Έχεις center for ασύλληπτης αξίας παίκτη. Θέλω να σου πω ότι είναι... Δεν θέλω τώρα να το... Αλλά... Ισάξιο και ίσως και καλύτερο από τον Τζόλι. Και αυτός είναι ο Κούτσιας. Είναι 16,5 χρονών. Και μπορεί έτσι και τον βάλεις με την πεφίκα σου κάθε δύο γκολ. Μέχρι τώρα τι έχουμε δει άλλωστε. Μιλάνε για χθες για το χθεσινό το μάτς. Και αφού θα πάρουμε τη γραμμή αμέσως να μην περιμένει 2-31-0 και 3 οχτάρια 2-87 και 3 οχτάρια. Βεβαίως. Τι έχεις δει μέχρι τώρα εκτός από τον Τζόλι. 4 γκολ έχεις βάλει και τα 4 τα έβαλε ο Τζόλης. Αν έβγαζες εχθές τον Τζόλη, τι θα έχεις να μιλήσεις για τη χθεσινή την ομάδα ρε παπά. Θα βγάλει τον Τζόλη εχθές από την ομάδα. Γιατί θα μιλούσες. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από αυτόν. Και κάθεται και μου λέει και αυτά και θέλω και κάνω και δείχνω. Δες ρε τον κήπο σου που είναι γεμάτο πραμάτια. Παπά Πορτογάλε. Που βρήκες τώρα υποστηριχτές και βγαίνει ο Τρέγιας και σε πλάθη και σε τραγούδια και χειροκροτήματα που σε κυνηγούσε όλο το χειμώνα. Έτσι είναι. Εγώ σου τέω όταν όλοι ήταν εναντίον σου ήμουν μαζί σου. Αλλά τώρα θα την ακούς γιατί έχω δικαίωμα ο μόνος. Κανένας άλλος δεν σε υποστήριζε. Κοίτα ρε τον κήπο σου ρε που πας στο Μανάβι ρε παπά Πορτογάλε που είναι γεμάτος φρούτα και λαχανικά που έχει πιπέρια, μελιτζάνες, μπάμιες, ντομάτες, λαστές, σταφίδες, βερίκο, καροδάκινα, τα πάντα ρε και εσύ πας από το σούπερ μάρκετ και μου θέλεις να το κάνω τι ρε το Ροντρίγκο τόσο καλός είναι, έβαλα τον Λιριτζί και έβγαλε μάτια. Και μου το ζήτησε ο Παναθηναϊκός ρε παπά. Εκλυπαρεί ο Αλαφούς το δώσω και τώρα αφήνεις εκτός αποστολής. Και με βάζει τον Μπίσεσβαρ δεξί μπακ. Να έχει όλη τη γραμμή. Δεν λέω ο άνθρωπος συγκινητικός εχθές. Και μπορεί μέσα σε όλο το πρωτάθλημα να χρειαστεί να παίξει και 10-15 μάτς εκεί. Με τις Λαμίες, με τις Λάρισες, με τους Όφηδες, με τους ξέρω εγώ τι, με τους Απόλλων.
Αλλά με σοβαρό αντίπαλο τον κάνουν γιογιόρα τον άνθρωπο. Έχω τον Κούτσικα και ψάχνω center for. Βάλ τον με την... Να ξέρεις κάτι, Φερέιρα, είναι ασύλληπτη η τριπλέτα που έχεις μπροστά. Ασύλληπτη. Ζίβκοβιτς, Κούτσιας και Τζολής είναι η νέα Μπαρτσελόνα της Ευρώπης. Αυτοί οι τρεις κατά τον Νοέμβριο που θα έχουν δέσει δεν θα μπορεί να την παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται. Θες να φέρεις παίχτη, θα φέρεις Κλάσιο Ζίβκοβιτς, κύριε Νίκο. Από εδώ και πέρα. Δεν θέλω μετριότητες. Ναι. Έχω. Φέρω ένα παίκτη που είναι καλύτερος από αυτούς που έχω. Το να φέρω ένα, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί ο Ροντρίγκο. Θύμωσε η Θυμιό με αυτό. Τι έγινε ρε Μάτος και Θυμώνης? Τι έγινε ρε Μάτος, 4 χρόνια παίζεις και τρως ψωμάκι και σε έχουμε, είσαι ο αγαπημένος μου. Εγώ δεν μπορώ και δεν κάνω και τη μιλάς και κάνεις, άντε πάρε δρόμο και φύγε κι εσύ. Ίσα! Σε πληρώνει ο άλλος ο αγαθός από τη Ρωσία και εσύ δεν μπορείς και δεν θέλεις και δεν πάω και θα πάω στη Βραζιλία και θα γυρίσω και εισήγωσα και έκανα και έδειξα. Δεν πρέπει ρε παπά να παίξεις την Τρίτη. Πότε θα σε ξαναχρειαστώ? Και αν δεν με βάζεις και θα κάνω για κάνουμε συμφωνία και κόλλα πέντε. Έτσι το ποδόσφαιρο στο χωριό σου. Αν γουστάρεις, κάτσε και παίξε. Προσοχή στον παπά το Φερέιρα. Το φάω το Φερέιρα φέτος. Βάζω, έρχεται από πίσω. Γιατί να το φάζε, φίλε. Γιατί να το φάζε. Γιατί δεν δίνει σημασία στα παιδάκια. Αυτό σου ανέβασε. Αυτό σου ανέβασε. Αυτό σου ανέβασε. Ναι, ναι, άσε με να του λέω έτσι να βάλει κανέναν. Τώρα γίνανε όλοι φίλοι του. Ναι. Ο Τρέγιας θέλει να πάει, λέει, να τον καλέσει. Τι έκανε ο κύριος Τρέγιας? Για Τσίπουρο μαζί. Γιατί να μην πάνε? Να πάνε. Εννοείται να πάνε. Θα του πει ότι τον έβριζε όλο τον χειμώνα. Γιατί ρε, τον έβριζε. Όχι. Κριτική έκανε. Κριτική είναι. Σκληρή κριτική. Πολύ σκληρή κριτική. Ο κύριος Τρέγιας μια χαρά τα λέει. Τα λέει, βέβαια τα λέει. Εγώ τον ακούω πιστά εδώ στο Λιμπή. Και εγώ τον ακούω. Λοιπόν, τον ακούω, ρε, τον Τασούλη. Να ξεκινήσουμε με δύο γραμμές. Αν πήγαινε να πιω έναν καφέ μέσα από τον Λίμπερο, με τον Τάσο θα πήγαινε. Εννοείται. Αυτό θα με καταλάβει και θα τον καταλάβω. Πρώτα πρώτα είναι αλάνι. Κοπρίτη, σαν και εμένα. βέβαια, ρε φίλε. Και του Τσαλονιού και του Αλονιού. Ο Τρέιας. Αλλά δεν ξέρει μπάλα. Υδραυλικός είναι ο άνθρωπος. Βάλτο να σε αλλάξει μπαταρίες, τις αυτές τις βρίσκει, αλλάξει. Το βάρη σα σου κάνει καμιά μπρίζα. Τινάξει το κτίριο στον αέρα. 11 Σεπτεμβρίου. Ο Τρέγιας. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Την καλησπέρα μου στον κύριο Συρίγο. Την καλησπέρα στο Φίλτατο. Το όνομά σας. Νίκος. Νίκο. Τι κάνετε κύριε Συρίγο από Αθήνα. Γιώργος Πάου. Γεια σου κύριε Γιώργο. Γυρίσατε στα πάντα. Ναι. Μετά από πολύ καιρό που ήμουν επάνω. Κατερίνη, πού ήσουν? Και Θεσσαλονίκη. Ναι. Α, και Λεπτοκαριά και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πολύ καιρό. Τι κάνετε, καλά είσαστε? Είμαστε καλά και πολύ καλή χάρη. Σεζόν να έχουμε και επιτυχίες στην ομάδα μας. Βεβαίως, γιατί... Τα ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Εγώ κάποια στιγμή, αν θυμάστε, κάπου το Μάρτιο εκεί που λεγόντουσαν πολλά, το Φεβρουάριο εναντίον του προπονητή, λέω τι λένε, το θυμάστε? Βεβαίως. Κανένας τους δεν θα μείνει. Σας το είχα πει, κανένας τους δεν θα μείνει. Κανένας τους. Θέλω να πω το εξής πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάποιος έχει ένα επιχειρηματία σε μια εταιρεία, όποια εταιρεία και να είναι αυτή, είτε είναι ποδοσφαίρο, γιατί πάει είναι αεψιλον ποδοσφαιρική, είτε βιομηχανία, οτιδήποτε, ο επιχειρηματίας που την έχει, αν είναι δυνατός, ισχυρός, πολύ ισχυρός οικονομικά, προσέξτε, για όλα τα στελέχη, όσοι ξέρουν και έχουν δουλέψει σε μεγάλους επιχειρηματίες κοντά, να ξέρετε, είναι ευχή και κατάρα. Είναι ευχή γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, μπορούν να σαρώσουν την αγορά, οτιδήποτε, αλλά είναι και κατάρα, θέλει πολύ προσοχή. Και να θυμούνται πάντοτε οι πάντες. Είναι κανόνας για όλες τις επιχειρήσεις και επαναλαμβάνω, είναι αξίωμα αυτό, από την αρχή ξεκινά, επιλογές του Προέδρου για αυτών των ισχυρών ανθρώπων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Μόνο υποστηρίζονται. Αν τους έχουν αμφισβητήσει ότι αν έχουν οποιαδήποτε κίνηση είναι θέμα χρόνου
να φύγουν αυτοί όλοι. Όποιοι και να ήταν, όσα χρόνια και να ήταν, ό,τι και να είχαν προσφέρει. Γιατί απλά είναι απαίδευτοι για να δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες. Οι επιλογές προέδρων τέτοιων ισχυρών παραγόντων δεν αμφισβητούνται ποτέ. Από κανέναν. Από κανέναν. Είναι αξίωμα αυτό. Λοιπόν, ζήσαμε το παράλογο. Εδώ ζήσαμε τον ΠΑΟΚ να υποβιβάζεται από την πολιτεία και εμείς εκεί μας έχουν προσανατολίσει όλοι ότι φταίει ο προπονητής. Και ζήσαμε το παράλογο. Δυστυχώς αρκετά πρόσωπα αδικαιολόγητα διχάσαν το λαό του κόσμου, το λαό του ΠΑΟΚ. Τον διχάσανε. Και αυτοί θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουν θέση από εδώ και πέρα. Σε τίποτα. Όποιοι και να ήτανε. Τώρα για κάτι κουβέντες, σημαίες και όλα αυτά, να ξέρουμε όλοι τι. Σημαία είναι ο ΠΑΟΚ, η ομάδα. Σημαία είναι ο λαός. Σημαία είναι όλοι οι πρόεδροι που περάσανε. Όλοι οι πρόεδροι. Και για μας που είμαστε ΠΑΟΚτζίδες, όλοι οι πρόεδροι που περάσαν προσφέραν, δεν προσφέραν αυτό το οποίο προσφέραν, αυτό το οποίο μπορούσαν, γιατί δεν ήταν δυνατοί και οι άνθρωποι. Παιδιά καταστράφηκαν όλοι οικονομικά. Σημαίες είναι. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Είτε ήταν προπονητές, είτε ήταν παίκτες, ήταν οτιδήποτε. Αν θα πάτε στο Λευκό Οίκο, σημαία είναι οι Αμερικάνικοι και οι πρόεδροι που περάσανε. Δεν έχουν τους υπουργούς, όποιος υπουργός και να ήταν αυτός. Παγκόσμιο πόλεμο να κέρδισε στρατηγός. Αν πας σε μια τράπεζα μεγάλη, οτιδήποτε, έχουν τη σημαία της τράπεζας και τους προέδρους. Δεν έχουν τους γενικούς διευθυντές που μεγαλώσανε. Αυτά απλά είναι για να διχάσουν, είναι παιχνίδια. Και έπεται και δεύτερο κύμα, θα πέσουν από τα σύννεφα όλοι. Θα πέσουν από τα σύννεφα όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί απλά μιλάνε, λέτε και το ποδόσφαιρο είναι μόνο το τόπι που βλέπουμε και οι τέσσερες γραμμές. Παιδιά, το ποδόσφαιρο σήμερα δεν είναι η μπάλα που βλέπουμε, το τόπι δηλαδή και ό,τι βλέπουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές, είναι πολλά άλλα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει μετοχικό κεφάλαιο 150 εκατομμύρια. Πείτε μου μια βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα που έχει 150 εκατομμύρια. Πείτε μου μία με μετοχικό κεφάλαιο χωρίς να οφείλει δραχμή και χωρίς να έχει δάνεια. Μία, πείτε μου μία. Αν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί, ό,τι να... Και λέει ο καθένας να το βρούμε θέση, να κάνουμε θέση, να βγούμε μέσα. Τι λέτε ρε παιδιά. Τους μεγάλους τους ρωτήσατε, έχει το ρέμπε. Αυτός θα αποφασίσει για όλα. Sporting director, δεν είναι τεχνικός διευθυντής αυτός. Τα έχουν μπερδέψει πάλι. Τα έχουν μπερδέψει. Είναι sporting director. Έχει λόγο για τα πάντα. Ακόμα και για τον τρόπο προπόνησης. Και δεν είναι τυχαίο που ήρθε. Δηλαδή εδώ ζήσαμε, διχάσανε τον κόσμο. Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί σε αυτό το παιχνίδι παίχτηκαν πολλά. Παίχτηκαν πάρα πολλά. Γιατί δεν μπορεί να είναι υποβιβασμένος ο ΠΑΟΚ από την πολιτεία και να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα για τον προπονητή και για οποιονδήποτε παίκτη. Για οποιονδήποτε παίκτη. Δηλαδή τι ήθελα να μας ορμάρουν, μας πάρουν από εκεί, από το πραγματικό πρόβλημα και να παλεύει ο ΠΑΟΚ μόνος του και ο Σαββίδης και να έχει και αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο. Ποιος θα παίξει και αν κάνει και δεν κάνει, αποφάσισε αυτός να διοικήσει. Τέλος. Τρέχετε όλοι πίσω από αυτόν. Ό,τι πει. Δηλαδή ο άλλος που έχει άλλη άποψη, από πού την ξέρει αυτήν την άλλη άποψη. Την έχει δουλέψει. Γιατί ακούω και παλέμαχους να μιλάνε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι είσαστε εσείς, sporting director. Κάνατε ποτέ καμιά μεταγραφή. Επειδή παίξατε μπάλα. Ακούω για Ελληνάκια. Δεν ακούω πουθενά στον Παναθηναϊκό να μιλάει κανένας παλέμαχος για Ελληνάκια. Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην ΑΕΚ. Και η καινούργια καραμέλα της Βορείου Ελλάδος, στα Ελληνάκια. Γιατί τα Ελληνάκια δεν έχουν μάνατζερ. Δεν έχουν δημοσιογράφους από πίσω. Θα παίξει ποδόσφαιρο αυτός που είναι καλύτερος. Όπως παίζει σε όλες τις ομάδες. Είτε λέγεται Μπάγερ, είτε λέγεται Τσέλσι, είτε λέγεται Τότεναμ, είτε λέγεται Μπαρτσελόνα. Αυτός που είναι καλύτερος θα παίξει. Γιατί τι παίζει το Ελληνάκι, παίζει με τους Γερμανούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αν είναι καλό, γιατί αδίκησε ο ΠΑΟ κανένα Ελληνάκι. Ξέρετε πότε να το πούμε. Όταν θα αδικήσει και αυτό το Ελληνάκι μετά βγάλει μάτια. Μέχρι στιγμής όσα Ελληνάκια έχουν φύγει από τον ΠΑΟ δεν είδα. Κανείς.
Δεν είδα. Δεν είδα. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και λάθος να κάνει ο ΠΑΟ και να χάσει, να πάει να τον πληρώσει μετά και να τον πάρει και 3 εκατομμύρια. Ούτως ή άλλως προβλέπονται και λάθη να γίνουν. Δεν γίνεται, δεν είμαστε ελάχιστοι. Όλες οι ομάδες βγάλανε παίκτες, τους πουλήσαν ξαφνικά, τους είδαν ότι ήταν πολύ και πήγαν τους ξαναγοράσαν με 2 και 3 φορές παραπάνω χρήματα. Βέβαια. Θα συμβεί και αυτό. Φυσιολογικό είναι. Απλώς η εκπομπή μιλάει πλέον. Όχι, εγώ σας σέβομαι πάρα πολύ, ειδικά εσάς κύριε Συρηγό, γιατί εσείς έχετε μια σφαιρική εικόνα και έχετε φιλοσοφία πάνω στο συγκεκριμένο, δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι ο τρόπος αυτός. Και θα πω και κάτι άλλο και κρατήστε το αυτό, κρατήστε το, το λέω 3 φορές. Πολλά site έχουν τη λέξη ΠΑΟΚ. Άδεια πήρανε. Άδεια από τον ΠΑΟΚ πήρανε. Για να χρησιμοποιούν ΠΑΟΚ και οτιδήποτε δίπλα. Άδεια έχουνε. Να είναι πολύ προσεκτικοί και να μαθαίνουν κοντά στον ΠΑΟΚ και τα στελέχη που φέρνει ο Σαββίδης. Για να μάθουν ποδόσφαιρο. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το τόπι και αυτό που βλέπουμε τις 4 γραμμές μέσα. Γιατί όλοι συμμετείχαν σε αυτό το παιχνίδι. Και υπάρχει μεγάλη πίκρα. Όταν πουλήθηκε, θα σας πω και κάτι άλλο. Και ψάξτε το να το δείτε. Υπάρχει ακόμα και κλείνω και ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ για το χρόνο. Όχι, όταν πουλήθηκε το Πορτοκαράς εκεί στις 16-18 Απριλίου ήτανε κάπου εκεί. Στο Money News, μπείτε να το βρείτε, Money News, και δείτε όλα τα άθρα. Ξέρετε τι γράψανε. Οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Βόρεια Ελλάδα και δεν είναι και παγκοσμίδες. Δημοσιογράφοι μεγάλοι που ανήκουν και σε άλλους ομίλους, αντίπαλους. Πληρώνει, λέει ο Ιβάν, και ό,τι είπε το έκανε. Πληρώνει. Να δούμε πότε θα τελειώσει με τις κατσαρίδες, λέει, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ. Ξέρουν όλοι τα παιχνίδια. Δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι, ότι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καταλάβαμε. Απλώς θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και περνάμε στην είδηση που έχεις και αμέσως στη γραμμή. Ναι. Εμείς που κάνω 20 χρόνια το ραδιόφωνο και τηλεόραση, ποτέ δεν έχω μιλήσει. Έβγαινε ένας Κλάους, ξέρω εγώ τι, λέγαμε μπράβο τον Κλάους. Φαίνεται, τον υποστηρίζαμε. Τέτοιο μαζεμένο ταλέντο, τέτοιο κύμα παικτών. Που όποιον και να βάζει παίζει μπάλα, δεν έχω ξαναματαδεί. Και βλέπω ταλέντο μεγάλο, βλέπω σοβαρότητα και βλέπω υποδομή. Ο παίκτης μπαίνει μέσα, ξέρει να συμπεριφερθεί, ξέρει να μιλήσει, ξέρει να σταθεί μέσα στο γήπεδο, ξέρει να πηδήξει την ώρα πρέπει να πηδήξει, την ώρα πρέπει να σουτάρει, την ώρα που θα ρίξει την παλιά και τον τρόπο που θα παραγυρίσει Νίκο τον γκολ. Ακόμα και αυτό έχει διδαχτεί. Ούτε γαραγιοσλίκια, ούτε καρδούλες, ούτε μπιμπεράου και να δείχνουν τη γυναίκα τους και αφιλάνε τη βέρα τους. Τα γκόλ είναι αφιερωμένα στο λαό του ΠΑΟΚ. Γίνονται μια αγκαλιά και φωνάζουν ελάτε όλοι. Πραγματικά ενθουσιάστηκα εχθές όταν είδα και σήμερα το μήνυμα που διάβασες του Πέλκα. Ναι. Δείχνει ότι είναι οικογένεια. Α, πάμε να φέρουμε να κάνουμε μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει το στόχο του. Και έχει εκπληρώσει τη φετινή του πορεία. Τώρα, το ότι θα μπει στους ομίλους από εκεί και πέρα θα στρώσουν πολλά πράγματα. Θα χρησιμοποιηθούν οι παίκτες, θα δουν τους παίκτες στο εξωτερικό. Θα έχουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι που πάει αυτή η ομάδα να δέσει. Και από του χρόνου που θα έχουν αποχωρήσει, να πούμε και ορισμένα βαρύδια, και έρθουν 3-4 μεγάλοι παίκτες αξίας Ζιβκοβίτς, ο ΠΑΟΚ θα γίνει πυρηνοκίνητος. Άσε που πιστεύω και φέτος θα έχει πολύ καλή πορεία. Αλλά δεν βάζω ορόσημο το μάτς της Τρίτης. Το μάτς της Τρίτης για μένα ένας πάχος των 30-40 εκατομμυρίων απέναντι σε ένα θεριό που κάνει 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και θα είναι ένα πραγματικό θαύμα. Όχι ότι θα παραδοθώ, θα τα δώσω όλα. Όπως τα έδωσα 3 φορές με τον Άγιαξ, 3 φορές με την Μπενφίκα, με τη Σάλκε. Μόλις αποκλείστηκα στη λεπτομέρεια. Το ίδιο θα κάνω και την Τρίτη. Θα τα δώσω όλα. Αλλά με πάρει και από κάτω όπως πέρσι που τα χάσα από τον Άγιαξ. Και διαλύθηκε η ομάδα. Λες και έπρεπε να περάσω ντε και καλά τον Άγιαξ. Έπαιζα με καμιά ομαδούλα της Ευρώπης. Αυτό χαίρομαι. Γι' αυτό μιλάω για τελεινάκια. Γιατί βλέπω ταλέντο. Και βλέπω αγάπη. Τα παιδιά αυτά αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Είναι η οικογένειά τους, εκεί μεγαλώσανε.
πήγανε 5, 6, 7 χρονών και είναι 17, 18, 19. Είναι 10 χρόνια, 12 χρόνια μέσα στον ΠΑΟΚ. Μαζί τρώνε, μαζί πίνουν, μαζί κοιμούνται, μαζί ονειρεύονται, μαζί παίζουν μπάλα. Και αυτό θα κάνει και τη μεγάλη ομάδα. Και μακάρι να την ακολουθήσει αυτή τη συνταγή και άλλοι σύλλογοι εδώ από τη Μακεδονία μας. Πάμε. Να μην ξεχάσω και ένα μήνυμα που μας ήρθε. Μην το ξεχάσεις. Για μηνύματα FM και ενώ μήνυμα και μετά από στο 54-222. Μας λέει ένας φίλος, αγοράστε μετοχές σε στρώματα γιατί προβλέπεται αύξηση των τιμών τους. Οι κολοτούμπες για τον Αμπέλ έχουν αρχίσει ήδη. Καλημέρα από Θάσο. Λοιπόν, και η είδηση η οποία είναι για το παιχνίδι της Τρίτης, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπενφίκα, παρά τις φήμες και τις πληροφορίες που ήθελαν για τη μετάδοση του παιχνιδιού ότι θα γινόταν από το συνδρομητικό κανάλι της Nova, αποφασίστηκε ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open TV και τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι είδηση η οποία γεια γράφτηκε σου, ρε, πρόεδρε, Χουβαρδά. Να μεταφέρουμε την είδηση από το ΠΑΟΚ 24 και την ορθογράφουμε στην αγάπη τη Γαβριηλίδου. Ο ΠΑΟΚ έχει στραμμένη την προσοχή του στο μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης. Το ερωτηματικό ήταν περί της τηλεοπτικής μετάδοσης. Σήμερα ξεκαθαρίστηκε το τοπίο. Το μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open TV που ετοιμάζει μια μεγάλη παραγωγή για το βράδυ της Τρίτης στις 9 το βράδυ. Κάνε μου μια χάρη τώρα, ρε φίλε, γιατί ναι, όλα μισά τα κάνεις. Ναι. Το κάνεις που το κάνεις. Το κάνω που πάρε το κάνω. Πάρε από εκεί αυτό, ρε, που είστε το καταθλιπτικό εκεί. Βάλε ένα δικό μας παιδί να κάνει την αναμετάδοση. Βάλε τον πέρα τον αυτό, ρε παιδί μου. Είναι άλλο να σπικάρεις. Εγώ σπικάρω χρόνια πάντως. Άμα με θέλει κανένας. Λοιπόν, να σπικάρεις το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις και σε το δείχνει τηλεόραση. Ναι. Το βλέπει όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Δεν μπορείς να είσαι οπαδός. Εκεί πρέπει να το καρπούζεις στη μέση. Σωστά. Ούτε να βγάζεις εξαλωσύνες. Σωστά. Προκαλέσεις και τους Ολυμπιακούς. Σωστά. Αλλά όταν είναι ΠΑΟΚ Μπενφίκα, δεν μπορεί να μείνει στο Σπυρόπουλο, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή, το συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Σπυρόπουλο. Αν το συμπαθείς, μπορείς να τον πάρεις. Και να στη δουλειά του. Και στη δουλειά του. Δηλαδή φέρ' το να σου μπογιατίσει το σπίτι, να σε κάνει. Ο άνθρωπος είναι καταθλιπτικός. Δηλαδή βλέπω ένα τζόλι προχθές να πετάει, να βγάζει μάτια, να βάζει τα γκολ που δεν μπορεί και να κάνει απίστευτα πράγματα και αντί να λέει και να λέει. Χθες δεν ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος πάντως. Λέω με τον αγώνα με την Μπεσίκτας. Τον είδα και 40 μάτς. Είναι τόσο σοβαρός όταν βάζει ο ΠΑΟ γκολ. Δηλαδή λες και από μέσα του στεναχωριέται. Φοβάται, ρε. Μένει στην Αθήνα, φοβάται. Βάλ τον Κόλκα, ρε, να σου μεταδώσει το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Με τον Σταύρο τον Κόλκα είχαμε μιλήσει και το λέω στις μεταδόσεις, λέω τις φετινές θα με πάρεις, λέω, μαζί σου. Μου λέει, σταμάτησα. Ναι, αλλά σε αυτό το μάτσα, τι, το βάλεις τον Κόλκα τώρα να σου κάνει το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Να γουστάρεις. Να γουστάρει ο ΠΑΟΚ ξύς, αυτό είναι για τους ΠΑΟΚ ξύδες. Έτσι. Τώρα άμα το θέλω το δίκαιο Ολυμπιακοί, οι Αριανοί, οι Παναθηναϊκοί, ας το δούνε. Αλλά αυτό είναι για μας. Δεν θέλω λοιπόν ουδετερότα, ρε Σπυρόπουλε. Θέλω να βγάλεις ΠΑΟΚ ξυδλίκη. Γιατί ΠΑΟΚ ξύδες θα σε δούνε. Πάρτονα λοιπόν από εκεί πέρα, βάλε ένα Κόλκα εκεί πέρα να γουστάρουμε, ρε φίλε. Το Σπυρόπουλο τώρα να μου μεταδώσει το μάτσο αφού δεν θέλει από μέσα του, παρακαλάει μην μπει γκολ. Πάντως και εμένα όταν με βιβάξανε κάποτε να κάνω σπικάρισμα, γιατί κάνω σπικάρισμα σε αγώνες από το 14, ναι. Έχω κάνει μέχρι και β' εθνική, έχω φτάσει, παραπάνω δεν έχω φτάσει. Ο πρώτος στόχος του σπίκερ δεν είναι να είναι μεροληπτικός, ούτε να είναι... Να φωνάζει. Ο πρώτος στόχος είναι να είναι ήρεμος στο μικρόφωνο του και να έχει, όπως είπες, το καρπούζι στη μέση. Ναι, παιδί μου, αλλά όταν είσαι με την Μπενφίκα, έχεις. Απλά ένας λόγος παραπάνω, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ελληνική ομάδα. Okay. Ρε, είναι ο ΠΑΟΚ, ρε, είναι ο Ολυμπιακός. Παίζει ο Ολυμπιακός Μπενφίκα. Θα βάλω το Σπυρόπουλο να μου κάνει αυτό το μάτς. Δεν θα βάλω εκεί πέρα ένα Ολυμπιακά για να τρελάνει τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, είναι ο κύριος Θαναϊλάκης, ας πούμε. Το δεν ξέρω ποιος είναι ο Δαλάη Λάμα, είναι ποιος είναι, δεν ξέρω. Βάλε, έχουμε δικά μας παιδιά εδώ να σου βγάλει, να σου κάνω, βάλει την αγάπη τη Γαβριλίδου, αυτά να λέει τα δικά της. Βάλουμε εδώ πέρα, δεν έχει τον Κουλιανό του Μετρόπολης. Γκολ γκολ που φωνάζει, δεν έχουμε παιδιά δικά μας.
Κάνε ένα μπουκέτο ρε και στόλισε τώρα αυτό το μάτς. Και άσο ρε, δεν θα κάνεις το μητέρα, θα κάνετε Ελλάς, Ολλανδία, ξέρω, βάλτε το Σπυρόπουλο. Τι να σε κάνω, άμα θες. Σε μάτς Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, βάλτε το Σπυρόπουλο να σου το κάνει, σου κάνει μια χαρά. Αλλά Ολυμπιακό, σε τετιέν, λέω εγώ ένα όνομα τώρα, θα βάλεις το Σπυρόπουλο. Κοιμάται ολόρθος. Τι είναι τώρα. Μην τον προσβάλλουμε τώρα τον άνθρωπο. Δεν τον προσβάλλω καθόλου, δεν κάνει. Για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα μπορούσε εσύ να. Κάτι πένθυμο, ξέρω εγώ τι να σου πει. Τίποτα, τίποτα. Δεν τα υιοθετώ. Εγώ το συμπαθώ τον κύριο Σπύρο. Τώρα να κουβαλάει λοιπόν, τον επιτάφιο. Έχει πάει και 7, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και γραμμές στον αέρα. Εγώ λέω να τις κρατήσω γιατί βλέπω ότι είναι σταθερό. Αν θέλουν να παραμείνουν λίγο σε αναμονή να τελειώσει το διάλειμμα και επιστρέφουμε ανοιχτές γραμμές 2-31-0-287-888. Πάμε! Νίκο, ό,τι πει ο Νικόλας. Εντάξει, φίλος. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Να κάνω μια πρόταση. Παρακαλώ. Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα μηδενιστούν, να ξέρεις. Και θα ξεκινήσουν και με μείον 7, 8, 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Γιατί το λες αυτό? Αφού σκοτώνονται. Φίλε. Δεν πρόκειται να γίνει μάτς. Μια χαρά θα γίνει το μάτς. Θα γίνει, λες. Μια χαρά θα γίνει. Αφού σκοτώνονται. Πρέπει να γίνει το μάτς. Γιατί? Εγώ λέω, πρέπει να γίνει. Θα δεν γίνει θέλω το ρε, να γίνει. Να μηδενιστούν. Δεν θέλεις. Γιατί λες πρέπει εσύ πάλι. Πρέπει. Είπα να παίξω σήμερα το συνήγορο του διαβόλου. Α, με το διάλογο. Δεν θέλω ρε το διάλογο με στο στούντιο. Βγάλω το να παίξω. Το βγάλω έξω. Να μην γίνει, να μηδενιστούν και οι δύο. Τι πιο αυτό. Πάω, Κάρης τελικός του Καπτατζόγλου. Και ας σου πω και κάτι. Θα δω και μια πρόταση. Θα κατεβεί και θα παίξουν και τον αγώνα θα τον παρακολουθήσουν μόνο 60.000 όπως εκείνα τα χρόνια τα παλιά, άνω των 50. Να σας δείξω εγώ, υπάρχει επίπεδο στην Ελλάδα ή όχι. Έξω και οι τρελαμένοι. Μέσω Κορινιού πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λες. Να γίνει ο τελικός θα γίνει πολύ. Είσαι τρελός. Ωραία. Πάμε στις τρελαμένες να ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε ανοίξει οι γραμμές. Χαίρετε. Στα θέματά σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Εσείς είστε. Ναι, τι κάνετε. Μια χαρά. Γεια σας. Να σας βάλω να ακούεις. Να μου βάλετε. Να μας βάλετε, συγγνώμη. Να σας βάλω. Πόσες μπύρες έχω πιει? Τέσσερις. Με το 7. Ε? Τέσσερις. 7. Τέσσερις ή 7. Εγώ λέω 7, ο Νίκος λέει 4. Πώς ακούγουμε? Ότι έχεις πιει 3. Ορθός ο λόγος. Καλή άρθρωση. Εγώ 4. Επιμένω στο 4. Με το 7 είναι, ρε. Έχω πει μόνο 9. Δεν τα υιοθετούμε. Να μην πίνετε. Αφού δεν λέμε. Να μην πίνετε. Εντάξει, δεν πειράζει. Άκου να σου πω τώρα, Συρίγο. Την ομάδα χθες πώς την είδες? Την ομάδα πώς την είδα? Μια καινούργια ομάδα που σιγά σιγά ετοιμάζεται. Πολλές, πολλοί παίκτες. Έχεις καλό, πώς το λένε, υλικό, καλό υλικό, τι. Πώς το βλέπεις για το νέο πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις? Θα πάει καλά, πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, πάρα πολύ καλά. Λες. Και όσο πηγαίνει και μπαίνουν και νέα παιδιά, είναι ευλογία αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, έχει ανάγκη από 3-4 μεγάλες μεταγραφές. Τύπου του Ζιβκόφσκι που αυτό να πει. Ζιβκόφσκι, Τι είναι καλό, τι ρόλο παράθεσαι. Πα, φίλε, σφεντόνα σου μιλάω. Σφεντόνα, λοιπόν, τον είδαμε χθες μέσα σε 10 λεπτά. Έκανε όσο δεν κάνανε οι άλλοι σε όλο το μάτς εκτός του Τζόλβι. Λοιπόν, Σύριγο, να παίξω πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ φέτος. Έχεις ελπίδες. Ε? Έχεις πολλές ελπίδες. Είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ. Φέτος. Θα το παίξω, έγινε. Έγινε, μην βάλεις στο σπίτι λέμε, σου 3-4 μπύρες βάλε. Έτσι για να. Πάμε. Ναι, ρε, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα? Ποιος θα το πάρει? Ναι. Ποιος θα το πάρει? Ο Ολυμπιακός έτσι και πάει κάποιο κορονοϊό. Θα πάθουν ότι πάθανε εδώ στα γυροκομεία. Ο Άρης. Ο Άρης. Έλα ρε τώρα, σοβαρό δεν θέλω τώρα. Τι σε έστειλε? Πάμε στη γραμμή. Σαλτίδης κανένα μήνυμα λέει ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το Άρης στο πρωτάθλημα. Χαίρετε. Ρε τι πάντα. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Να καλώς το να. Λοιπόν, σήμερα Νίκος, έτσι. Ναι.
Σας απογοήτευσε. Μου χτύπησε την ευαίσθητη χορδή μου. Αμάν. Λοιπόν, το ξέρω ότι σήμερα όταν κάποιος περιγράφει αγώνα, ναι, χάς αυτός που ήταν κορυφή ήταν ο Διακογιάννης. Σωστά, δεν πρόλαβες, σωστά. Δεν τον πρόλαβα, αλλά ήταν ο Διακογιάννης η κορυφή. Όταν το ζήτημα μαθήματα... είναι ότι ήξερε πότε να περιγράφει το παιχνίδι και όταν δεν είχε παιχνίδι να μπορεί να λέει πληροφορίες για τους παίκτες ή για οτιδήποτε άλλο. Ορθώς μιλάτε. Είναι τραγικό όμως να παίζετε το παιχνίδι και οι άλλοι να κουβεντιάζουν λες και είναι στο καφενείο. Είναι τραγικό επίσης όταν παίζετε το παιχνίδι και αλλάζουν 10 μπαλιές και ο άλλος είναι μουγκός. Δεν λέει ούτε ένα όνομα. Και περιμένεις να ακούσεις όνομα και δεν λέει. Ναι, και μετά θυμάται και λέει κάποιον. Όταν το βλέπουμε, ένα, δύο, όχι, ένα, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο να ναι, κάνω μια επισήμανση σε αυτά που λες. Εμείς πολλοί από εμάς το βλέπουν τον αγώνα στο καφετέρια. Δεν το βλέπουμε σπίτι μας για να είμαστε στην απόσταση που θέλουμε και να μπορούμε να παρακολουθούμε τους ποδοσφαιριστές και να τους αναγνωρίζουμε. Βλέποντας το από μακριά λοιπόν, θέλουμε να ακούμε τα ονόματα αυτών που παίχνουν την μπάλα. Για να συμφωνήσουμε αυτό που λέει ο κύριος Φιλάρετος. Ναι. Δηλαδή αλλάζουν 10 παλιές και δεν λένε ποιος την αλλάζει ρε φίλε. Ακριβώς. Προσπαθώ ακριβώς από το στυλ του ποδοσφαιριστή να καταλάβω ποιος είναι. Γιατί κάθομαι μακριά. Δεν είμαι εκεί που και θέλω. Το άλλο είναι λοιπόν ότι όταν κάποιος είναι κορυφαίος στον τομέα του, τουλάχιστον πρέπει να σου δίνει τον ήχο της φωνής που να σε κάνει να θες να δεις το παιχνίδι, όχι να κοιμάσαι. Δοκίμασε λοιπόν να τον ακούσεις και αν νιώσεις ότι δεν θα κοιμηθείς, βέβαια ο δικός μου τρόπος είναι άλλος. Ακούω ραδιόφωνο και πιο πολύ το ραδιόφωνο. Ναι, και έρχεται η φωνή βλέπω... πιο μπροστά όμως, ρε φίλε. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ναι. Αλλιώς δηλαδή θα το όλοι θα ακούγαμε τον Κόλκα. Γιατί να ακούω τον Σπυρόπουλο. Μην τρελαθούμε. Παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη. Δεν έχω τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ρε φίλε. Παίζει αύριο που θα παίξει με αυτήν την Κολοκόλο. Πώς τη λένε. Την Κολοκοβαλή. Κολοβαλή. Λοιπόν. Να βάλεις τον Σπυρόπουλο σου κάνει τον αγώνα αυτό, ναι. Γιατί να μην τον κάνει ο άνθρωπος. Γιατί δεν βγάζει αριανοζήνη όταν παίζει ο Άρης με την ξέρει την ομάδα. Ναι, αλλά είναι ωραίο speaker. Δεν είναι καθόλου ωραίο speaker. Βάλε κοίτα, το πάνω. Αν μπορέσουμε να εξαιρέσουμε όλα όσα σου είπα, τα οποία τα εφαρμόζει, ένα δεν λέει τα ονόματα. Δύο, μιλάει με αυτόν που έχει να μιλήσει το διπλανό. Ο οποίος είναι το ίδιο ύπνος με αυτόν. Το Τζόλι είχε ναι, την ώρα του παιχνιδιού και όχι την ώρα που έχει διακοπήσει το παιχνίδι. Αν και αυτό δεν το κάνει μόνο ο Σπυρόπουλος. Δυστυχώς το κάνουν πολλοί από αυτούς που περιγράφουν αγώνα και είναι λάθος. Ας δούνε Διακογιάννη που ήταν ο πατέρας, τουλάχιστον να καταλάβουν πότε πρέπει να μιλάνε και πότε πρέπει να περιγράφουν παιχνίδι. Είναι αστείο να θέλει κανείς να ενδιαφέρεται για ένα παιχνίδι, να το ευχαριστιέται και να έχει άλλο ήχο. Είναι σαν να είναι στο, σαν να είναι σε δύο διαφορετικά πράγματα. Νίκο, λοιπόν, αυτό είναι κάτι που για μένα δεν έχει αυτή την τόσο μεγάλη αξία. Ο Σπυρόπουλος δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Έχει ωραία φωνή. Δεν ξέρω αν άρχισε να βαριέται, ίσως να βαριέται αυτό που εμένα κάνει. Με κουράζει ίσως πάλι, πολύ. Με κουράζει. Ίσως πάλι να περιμένει να περιγράψει Πανιόνιο. Ας περιγράψει Πανιόνιο να το ευχαριστηθεί, αδερφέ, τι να κάνω. Παίζει η ελληνική ομάδα με μια ξένη και δεν θα βγάλεις μέσα ο Παντιλίκη. Βαβό, ο άλλος γιατί σε βλέπει. Το βρήκες. Όσον αφορά το φίλο που είπε νωρίτερα για το ότι θα πρέπει να δεχόμαστε κάθε τι που γίνεται στην ομάδα, πιστεύω ότι από τη μια έχει δίκιο στη γενική εικόνα, αλλά έχει άδικο ώστε στο ότι μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας, όταν τουλάχιστον είναι και θετική κατεύθυνση, όχι υπέρ τους, να είναι δημιουργική. Δηλαδή αυτό που είπες Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Το είδα και εγώ. Δεν μπορείς να αφήνεις έξω τον μικρό που τον θέλει ο Παναθηναϊκός που τον είδε στο φιλικό και του άρεσε. Δηλαδή όταν ο αντίπαλος αρέσει έναν παίκτη, εσύ δεν μπορείς να τον δοκιμάζεις ένα παιχνίδι. Τον πάρεις αποστολή ρε παιδί μου, τον βάλεις, πώς έβαλε χθες τον Κρέσπο. Ακριβώς. Τι να περιμένω από τον Κρέσπο ρε φίλε τώρα. Ακριβώς. Και δεν βρίζουμε κανέναν, απλά λέμε την άποψή μας που ουσιαστικά μπορεί και να βοηθήσει
Ναι, 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 συνεχίζει. Γεια και χαρά σα. Γεια χαρά. Γεια σου, φιλάρε. Απλά νομίζω καλό θα ήταν όταν κάνουμε κριτική, ειδικά σε συναδέλφους και λοιπά, να είναι εκεί μπροστά. Αλλά τέλος πάντων. Ρε μεγάλε, τώρα τι μπροστά να είμαι με τον Σπυρόπουλο τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή τα βλέπουμε σε καφετέρειες. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων, μην πούμε τίποτα για συναδέλφους σας. Εμείς είμαστε παραγωγοί. Δεν είμαστε στη φάρα σας. Δεν τα στρογγυλοποιούμε όλα τα πράγματα. Λέμε τη γνώμη μας, αυτή είναι. Ότι ο άνθρωπος δεν κάνει. Πρέπει να πέρα αλλού. Εδώ δεν σε μετάδοση τώρα. Το βάλω τώρα. Αυτός είναι ο Σταύρος ο Γκόλκας στο παιχνίδι το περσινό, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γιατί είναι τοπικός ο σταθμός. Όταν μιλούσε όμως στο Sky ο Σταύρος ο Γκόλκας, δεν μιλούσε έτσι. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας, με τους Τουρκαλάδες, δεν θα κάνω τέτοια μετάδοση, ρε φίλε. Αφού είναι τοπική, είναι για τους παοξίδες μόνο. Κάθονται να το δουν παοξίδες. Και άμα θέλει και κάνει κέφι, κάνει ποδοσφαιρόφιλος. Και έχω το Σπυρόπουλο, ρε φίλε, να κοιμάται. Βάλ τον Κολκάκο εκεί πέρα να τα ξεσηκώσει τον κόσμο, ρε φίλε. Είναι μέσα ένα παιδάκι 18 χρονών και τους έχει κάνει γιογιό. Τους βάζει δύο γκολ και δίνει μια assist. Ο Τσόλης είναι αυτός, λέει, προέρχεται, λέει, από αυτά του Πάου, του Παύλου Γκαρσία και τελείωσε. Πάμε να ακούσουμε και το τρίτο το γκολ, το καλό. Θες και το τρίτο. Δεν θες να πάρουμε μια γραμμή γιατί περιμένουν οι άνθρωποι. Πάρε τη γραμμή και τι είμαστε το τρίτο. Ωραία, πάμε στη γραμμή. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Θοδωρής είμαι. Γεια σου, κύριε Θοδωρή. Γεια σου, κύριε Θοδωρή. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι. Μην ξεχνάτε και κύριε Νίκο. Ναι. Πως αυτός ο Σπυρόπουλος έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας και ανέφερε ποιος θα παίξει δεξί μπακ με τον Ολυμπιακό. Ρε σου μιλάω τώρα, δεν κάνω. Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι και... Τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, για το θέμα του Βιερίνια, όταν αγαπητοί φίλοι, συνοπαδοί του ΠΑΟΚ, έφυγε ο μεγάλος Γιώργος Κούδας. Είχαμε σκύψει το κεφάλι κάτω και μας είχε πιάσει κατάθλιψη. Κλαίγαμε ρε τώρα, τον παρακαλούσαμε. Και θυμηθείτε τι έγινε την επόμενη χρονιά. Το πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ναι ή όχι. Ναι, το πήρε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, φίλε Γιώργο, είναι ο παδί του, πώς θα είπε πολύ σωστά ένας κύριος προηγουμένως. Είναι το γήπεδό του, είναι ο κόσμος του, είναι όλοι εμείς που τρέχουμε, παρόλο στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και συνδράμουμε κάθε φορά που θα κληθούμε να παραστούμε στο γήπεδο. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Κανένας Βιερίνια, κανένας. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στον κόσμο του. Δεν ανήκει στους παίκτες του. Και εγώ αυτό τη γνώμη. Εγώ η σημαία του ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του. Κανένας άλλος. Αυτό είναι. Τώρα για το μάτς της Τρίτης, ξανά μπράβο στον πρόεδρο που το δείχνει το Open. Βέβαια. Έτσι μπορεί να χάνει εκατομμύρια, αλλά το δείχνει το Open. Ναι, ρε το πουλάκι μου. Έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι σε κάποιες περιοχές απομακρυσμένες που δεν έχουν ούτε ΠΑΟΚ TV ούτε τίποτα. Έχει φτώχεια ο κόσμος, ρε φίλε. Έχει φτώχεια ο κόσμος, ακριβώς. Έτσι, Γιώργο, ακριβώς. Έχει φτώχεια ο κόσμος. Τώρα να ξέρεις κάτι, ρε. Μπράβο. Ρε, έτσι ακριβώς και πολύ καλά κάνει και το δείχνει. Και μπράβο του και ξανά μπράβο του. Πας τώρα. Αυτά παλικάρια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πας έξω, Νίκο, και βλέπεις δίπλα σου να πούμε. Κάθεται μια παρέα, έχει πάλι ένα μπουκάλι ουίσκι, φέρε και κάνει και πίνω και χαβάκια. Και δίπλα είναι ένας φουχαράς και πίνει καφεδάκι. Γερέρο πιέζει ο Ολιβέιρα και πάει να γίνει το λάθος και κερδίζει την κόντρα. Ο Ακπομ βγαίνει στο τέταρτο, πλασάρι. Γκολ! Τέλος! 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 Σταύρος Κολκάδε, λοιπόν, απολαυστικός. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπεσίκτας δεν έπρεπε να ακούω αυτή τη φωνή, ρε φίλε. Δεν σου είπα εγώ στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός να το βάλεις. Που ήδη αναγκαστικά θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ TV το σχορεμένο και θα μπει και να ακούει τον τρελό το δημοσιογράφο εδώ, έναν Κόλκα ή έναν Συρίγο ή έναν ξέρω εγώ άλλο, ναι. Να βγάζει και να λέει κάτσε ρε κουφάλα, εγώ πλήρωσα να πούμε να ακούω αυτό το τρελάρι να φωνάζει. Δεν είναι έτσι. Όταν ακούσεις Διακογιάννη τον γκολ που πανηγύριζε όταν έβαλε στην Everton τον γκολ ο Παναθηναϊκός τότε με τον Αντωνιάδη. Ναι, αλλά όλη η Ελλάδα περίμενε να τα ακούσει. Το βάλτο αγόρι μου που φώναξε ο άλλος στο μπάσκετ. Λοιπόν, δεν θα το πει. Ωραία, βάζει τρίποντο και η Ελλάδα προκρίνεται. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο του Σπυρόπουλου. Ούτε είμαι speaker και θέλω να πάω στη θέση του. Ούτε έχω κάποιον να δώσω.
αλλά εγώ αγαπάω οτιδήποτε αθλητικό υπάρχει. Θέλω να ακούω όταν παίζουμε με ξένες ομάδες, είτε οι εθνικοί είτε οι ομάδες οι ελληνικές, ο σπίκερ να είναι οπαδός. Να βγάλει την τρέλα, να γουστάρει ο Κοσμάκης. Έχει ανάγκη από να ξεδώσει, Νίκο, ο κόσμος. Είναι, δεν περνάει καλά. Είναι μια τρέλα. Έχει αλλάξει η ζωή μας. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται το βράδυ στους δρόμους. Κάθομαι στο πρώτο πάτο, στο μπαλκόνι, δεν με τρίτο καίμε. Και βλέπω περιπολίες να πούμε Αφγανών στους δρόμους, 4-4, 5-5, μέχρι τα ξημερώματα σφάζονται κάτω στις πω αυτές. Ουρούν όπου βρουν, βρωμάει πόλη, το ξέρεις ότι βρωμάει. Σκυλιά και λαθρομετανάστες. Έχουμε 500 τόνους κόπρανα την ημέρα στους δρόμους. Θα πάθουμε τι φορά, δε λύσα θα πάθουμε. Και έχουμε ένα ποδοσφαιράκι να κάτσουμε να το δούμε σπίτι μας, να μην πάμε και... Άσε, πολλοί από εμάς θα το δουν στην καφετέρια πάλι για να το δουν με παρέα, αλλά αυτός που δεν μπορεί θα πάρει ένα τσίπουρο, να πούμε, 3 ευρώ από τον περιπτερά που πουλάνε τσίπουρο χαλασμένο και θα κάτσει στο σπίτι να τη βγάλει. Πώς θα γίνει δηλαδή? Να είναι καλά ο Ιβάν. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος που κοιτάει τη φτωχολογιά. Κάποιοι από εμάς μπορεί να έχουμε την άνεση να έχουμε και Νόβα, να έχουμε και πάγο και αυτά. Ο άλλος έχει μια τηλεόραση και είναι 3 άτομα, 4 μέσα. Φτάνω μας ένα δωμά που λέγεται το τραγούδι. Πάρε ρε τη γραμμή, δεν βάζει στόμα σήμερα μέσα ρε. Πάμε να πάρουμε γιατί έχουμε 2 γραμμές και είναι 2,5. Από 1 λεπτό καθένας, πάμε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος λέγομαι. Παίρνω από Άνουλιούπολη την έθνο. Ναι. Και τον κύριο Συνήγο καλησπέρα και σαν ανοίγω καλησπέρα. Γεια σου κύριε Νίκο. Λοιπόν τώρα επειδή πήγε συζήτηση, έχουμε ξαναμιλήσει μία ακόμα φορά, σας έχω πάρει συνεκτροπή και μου αρέσετε πάρα πολύ. Ο κύριος Συνήγος τα λέει πάρα πολύ ωραία, λες και τα λέμε εμείς. Λες και μιλάμε εμείς, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Για το Σταύρο τον Κόλκα είχα την τύχη να τον πάρω 2-3 φορές, είμαι ταξιτζής. 2-3 φορές έξω από το γήπεδο μετά από αναμετάδοση αγώνα. Ο Σταύρος είναι φοβερός. Το αίμα του είναι μαύρο, ενώ ότι είναι παοξής κόκαλο. Και θέλουμε να τον ακούμε πιο συχνά. Βέβαια τον ακούμε και στην πρωινή την εκπομπή. Ακριβώς, αυτό τώρα, θέλετε. Ναι. Ναι, τον ακούω, τον παρακολουθώ, αλλά είναι έτσι η δουλειά που δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο εύκολα. Ναι. Ήθελα να πω, άκουγα από νωρίς το θέμα με το Βιερίνια. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, βέβαια το έχουμε κουράσει και έχω τοποθετηθεί και στον Τρέγια και σε άλλες εκπομπές για το συγκεκριμένο το θέμα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήταν ξυλουργός. Δηλαδή έκανε μεταποίηση στο ξύλο. Ο ξυλουργός δηλαδή διαχειρίζεται το ξύλο. Εμείς εδώ κύριε στον ΠΑΟΚ θέλουμε ένα σιδερά, ο οποίος να μεταποιεί το σίδερο. Εμείς θέλουμε μαχητές μες στην ομάδα. Ανοιχτοί είμαστε, τον αγαπάμε τον Βιερίνια όσο τίποτα, γιατί έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα. Αλλά, μισό λεπτάκι λίγο, αλλά... Είναι και η δουλειά, είναι και η δουλειά, ναι. Αλλά δυστυχώς, ναι. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πώς έχουν φτάσει τα πράγματα και φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο. Χτες άκουσα μία δήλωση, νομίζω από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, ότι το θέμα έχει λήξει με τον κύριο Βιερίνια. Και θα ήθελα να πω ότι ακόμα είμαστε εδώ και τον περιμένουμε. Αν θέλει να κάτσει από κάποιο άλλο πόστο, είπαμε ότι θέλουμε μαχητές μες στην ομάδα για να μπολιάζουν με μέταλλο τους παίκτες μας. Ιδίως τα παιδιά, τα νέα. Να ευχαριστήσουμε πάλι για ακόμα μια φορά και τους γονείς του Τζόλι και όλων των παιδιών που έρχονται από τις ΚΑΠΑ 19, που μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν... χαρά, γιατί πραγματικά αυτοί οι γονείς έχουν τραβήξει πάρα πολλά και είναι και φτωχοί άνθρωποι. Να ξεραίνουν, ναι, να πούμε το αυτό τους για να πάνε και να φέρουν τον κανακάρι τους κάθε μέρα 2 φορές από το χωριό στην προπόνηση. Ναι, έτσι ακριβώς. Τους ευχαριστούμε πολύ. Πολύ χαίρομαι που το είπες. Κανείς δεν το σκέφτηκε αυτό. Μπράβο, ναι, παιδί μου. Είμαι 43 χρονών. Είμαι 43 χρονών. Είμαι μέσα στην πιάτσα από 15 χρονών, είμαι στο μεροκάματο και σαν άνθρωπος όταν βλέπω παιδιά δικά μας μέσα από τις ακαδημίες να διαπρέπουν, πραγματικά συγκινούμε. Πραγματικά συγκινούμε. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα φέτος και βλέπω ότι τα αποδυτήρια πάνε πάρα πολύ καλά. Βλέπω μια ομογένεια μέσα στην ομάδα.
η ταχυδυναμικότητα της ομάδας έχει φτάσει σε ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ και έχουμε ένα θέμα με το φορ πίσω και το δεξί τον μπακ. Θα πάρω τον Κούτσια εκεί πέρα και θα σου βγάλει τα μάτια. Κούτσιας, όποιος είναι, όποιος είναι ο καταλληλότερος. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει τέτοιο παίκτη. Άκου το Γιώργο τι σου λέει. 16,5 χρονών θα το βάλεις και είναι μια κλάση καλύτερος από τον Τζόλι. Αυτό το ευτυχώς λέω. Είχαμε... Ναι. Ευτυχώς είχαμε το PAP TV πέρσι, ευτυχώς, και βλέπαμε και την ΚΑΠΑ 19. Πραγματικά έτσι. Τα παιδιά είναι φοβερά, όλα τους. Είναι φοβερά. Έχει πολλά παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω κάτω στις ακαδημίες παουξάκια, μαχητές πραγματικά όπως είναι ο Παύλο Γκαρσία και άλλα παιδιά, να μην αδικήσω κανέναν, ναι. Και μπορούν και βγάζουν το έργο. Είναι ο Γκαρσία, είναι ο Σνάουτσερ. Ο Παύλος είναι πιο Σνάουτσερ, ο Παυλάρας, ο μεγάλος. Ρε εσύ, δεν ξέρω το παιδί 45 χρονών, αν το έχει ακούσει, εγώ στα 50-55 χρόνια που παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ, 2-3 παίκτες βγάλανε ο κόσμος. Η κερκίδα, το πέταλο, ρε, που είναι η ψυχή του ΠΑΟΚ, σύνθημα για παίκτη. ΠΑΟΚ, θρησκεία, δημοκρατία, τιμή και δόξα στον Παύλο τον Γκαρσία. Πες μου ένα άλλο στίχο, τα τελευταία 20 χρόνια. Μια μπουνιά στο κατεστημένο είναι ο Παύλος. Μια μπουνιά στο κατεστημένο, αυτό ήταν για μας ο Παύλος. Αυτός επαναστάτης, ρε. Να σε καλά, ρε φίλε. Γεια σου, Νίκο, να σε καλά. Έγινε, γεια σου. Για χαρά. Την τελευταία και πάμε για διάλειμμα. Πάμε. Χαίρετε. Μου μείνε μισό λεπτό τουλάχιστον. Σας έμεινε ένα λεπτάκι, ναι, ναι. Μπορεί και δύο. Ένα λεπτάκι. Μπορεί και δύο. Λοιπόν, καταρχήν, συγγνώμη για την έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εκείνα τα αυγά από την Ιεράπετρα με έκατσαν στο λαιμό δηλαδή. Ήταν λίγο... εκείνα τα αυγά από την Ιεράπετρα ήταν δηλαδή δυσκολοχώνευτα. Μία ώρα ακούγαμε για αυγά από την Ιεράπετρα. Την πατσανάκια. Τότε κριτικό λέει. Για την Κρήτη, για τον κριτικό λέει. Ήταν μία μισή ήταν κριτική ήταν. Λοιπόν... Συνέχισε. Λοιπόν, να πω εγώ, όλοι τα είπαν, εντάξει τώρα να μην πω στον ντόμινο αυτό το γνωστό ο ένας πίσω από τον άλλον αυτό το ντόμινο. Εγώ θα πω για το άλλο, για το ΠΑΟΚ TV, κίνηση ΜΑΤ, εκπληκτική κίνηση. Εγώ χθες πλήρωσα κανονικά το ΠΑΟΚ TV μου, παιδιά. 80, κλάτ, στην ΠΑΟΚ, όμορφα και ωραία, είδα το πρώτο παιχνίδι, πήραμε και το βάουχερ για την μπουτίκα, ένα δεκάρικο για το e-shop, πολύ ωραία κίνηση αυτή. Όσον αφορά το μάνας, δηλαδή πώς κινείται, πώς κάνει διαφήμιση και promotion το όλο θέμα. Το PAOK TV υπάρχει, έτσι, και είναι και πολύ καλύτερο, γιατί τώρα πλέον η μετάδοση μέσω της Nova, και ενώ πέρσι στο PAOK TV βλέπαμε με διαφορά συγκεκριμένα 32 δευτερόλεπτα, τα είχαμε τρίσει, κάθε φορά ήταν 32 δευτερόλεπτα πίσω η εικόνα του PAOK TV. Τώρα με την Nova, γιατί το PAOK TV δείχνει, αλλά βλέπουμε από την Nova. Ουσιαστικά είναι μετάδοση του συνδρομητικού, ναι. Ναι, αλλά βλέπουμε μέσω PAOK TV. Τώρα με την Nova η διαφορά είναι 4 δευτερόλεπτα μόνο. Δηλαδή, όταν ας πούμε μπαίνει γκολ, υπάρχει 4 δευτερόλεπτα διαφορά, ενώ πριν ήταν 32. Σωστά, ναι, ναι. Εντάξει, κίνηση αυτό πολύ είναι καλύτερο. Αυτό και είναι πολύ καλύτερη, για ας πούμε... Από ό,τι κατάλαβα, το PAOK TV έχει τα δικαιώματα του PAOK στο εξωτερικό. Για το εξωτερικό, στο εξωτερικό, ναι, ναι, ναι. Και πολύ, και πολύ... Συνέχισε, ναι, ναι, πες. Και πολύ συγκεκριμένα, ξεκάθαρα. Δηλαδή σου λέει ότι ό,τι ίσχυε πέρσι ίσχυε και φέτος, μπορείς να αγοράσεις μεμονωμένα παιχνίδι, μπορείς να αγοράσεις το πακέτο όπως τα αγόρασες, για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Δηλαδή ό,τι IP υπάρχει εκτός Ελλάδας και Κύπρου, είναι ανοιχτό στο να αγοράσει το πακέτο. Αυτή τη στιγμή ο Πάοκ έκανε. Και μια πληροφορία για το φίλο τον Αντρέα από τη Νέα Υόρκη που παίρνει και λέει, ρε παιδιά, εμείς βλέπαμε από το Πάοκ TV το. Κανονικά τα βλέπουν. Κανονικά βλέπουν. Εννοείται. Φέρα, όποιοι με ακούνε από το εξωτερικό, εγώ εχθές μπήκα στο Πάοκ TV και πήρα το ετήσιο πακέτο με 79-99. Τέλος. Και είδα το πρώτο μου παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως κάνατε πέρσι. Το μόνο που δεν θα έχετε είναι pre-game και μετά-game. Δηλαδή θα βλέπετε μόνο τη μετάδοση αγώνα. 10 λεπτά πριν ανοίγει το link και μετά από αυτό λίγο 10 λεπτά. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πριν και μετά με τους reporter και τέτοια. Αλλά ούτως ή άλλως κανένας δεν τα βλέπει αυτά. Το παιχνίδι βλέπαμε. Όχι, ούτως ή άλλως. Μη μας τον διευθυντή μας τον έθαψες.
Τώρα εντάξει, τώρα και εσύ. Έχουμε και δουλειά, θα καθόμαστε όλη τη μέρα. Γεια σα, φίλε. Πάμε διάλειμμα. Νίκο. Πάμε διάλειμμα γιατί έχει πάει και 39. Ω Παναγία μου και Χριστέ. Για να κλείσουμε κιόλα, έχουμε και επίλογο. Πάμε. Έχουμε τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πουλάμε. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα. Πριν πάμε στη γραμμή, γιατί έχουμε μια γραμμή στον αέρα, να δούμε λίγο τι γίνεται στο Βόλο με τον τελικό του κυπέλου. Μετά την καταιγίδα, η ηρεμία, το μεσημέρι του Σαββάτου επικράτησε ένταση για αρκετή ώρα, όπως είπαμε, έξω από το ξενοδοχείο που μένει η αποστολή του Ολυμπιακού λόγω επίσκεψης οπαδών της ΑΕΚ. Έξω από το ξενοδοχείο συγκεντρώθηκαν δεκάδες φίλοι του Ολυμπιακού που θέλησαν να εψυχώσουν τον Πέδρο Μαρτίνς και τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, φωνάζοντας συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα εν ώψη του τελικού. Δεν έχει πλέον, έτσι όπως λένε τουλάχιστον τα ρεπορτάζ, κάποια νεότερη εξέλιξη, αρνητική εξέλιξη, έτσι. Να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτός ο ρήμαδος τελικός. Λοιπόν, Γιώργο, με επιτρέπεις να πάμε σε γραμμή? Βεβαίως, πάμε στις γραμμές. Πάμε σε γραμμές γιατί έχουμε και τρεις γραμμές. Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Από πού μας καλησπέρα. Ακούτε? Σας ακούμε από την υπέροχη Αθήνα. Την αγαπημένη μας Αθήνα. Yes. Ναι, επειδή ξέρω την αδυναμία σου Γιώργο στην Αθήνα, και αυτό τη λέω έτσι, ενώ έχεις την τύχη να ζεις στην ωραίτερη πόλη της Ελλάδος και στην ομορφότερη, εσύ είσαι λάτρης της Αθήνας. Ναι. Το ξέρουμε, το ξέρουμε εμείς αυτό οι Αθηναίοι, οι παοκτσίδες Αθηναίοι ειδικά. Λοιπόν, ήθελα Γιώργο να σου πω το εξής και Νίκο. Ναι. Διαβάζω ότι ο Φερέιρα, λέει, ήθελε να στείλει μήνυμα στη διοίκηση της ομάδος βάζοντας τον Μπίσεσβαρ δεξί μπακ και αφήνοντας έξω τον Λίρατζι και τον Μάτος, με αποτέλεσμα την Τρίτη να πάμε να παίξουμε ένα μάτς 25-30 εκατομμυρίων, και που δεν είναι μόνο τα λεφτά που του Champions League, είναι γενικότερα η προβολή της ομάδος, των ποδοσφαιριστών, της περιουσίας του ΠΑΟΚ. Και άφησε απ' έξω... Τη χαρά του κόσμου. Τη χαρά του κόσμου. Και άφησε έξω αυτούς τους δύο παίκτες και πήρε τον Μπίσεσβαρ. Και εγώ αναρωτιέμαι, την Τρίτη θα παίξει ο Μπίσεσβαρ με την Μπενφίκα? Εγώ νομίζω όχι. Τότε Άρα λοιπόν, δεν προετοιμάζει έναν παίχτη. Το Λίρατζι, ο οποίος είναι 20 χρονών, και εγώ τον παρακολουθώ 3 χρόνια στην ΚΑΠΑ 19, που ήταν αρχηγός της ομάδος πριν τον Μιχαηλίδη, τον βάζει σε ένα φιλικό με τον Παθηναϊκό, είναι ο καλύτερος παίχτης, και ξαφνικά μένει εκτός αποστολής, που σημαίνει ότι η ψυχολογία του διαλύεται, και ο Φερέιρα κάνει παιχνιδάκια σε βάρος παιχτών και σε βάρος κατ' επέκταση του ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Θέλω, Γιώργο, την άποψή σου γι' αυτό. Λίγο απ' έξω τα είπα τώρα, έτσι τεκμηριωμένα που τα είπες εσύ, φίλε, από την Αθήνα. Σίγουρα με βρίσκει σύμφωνο 100%. Και αυτό το οποίο θέλει τώρα να πιέσει τη διοίκηση, να φέρει κάποιον... Ας βγει να το πει. Αν θέλει και να στείλει μήνυμα, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ας βγει να πει ξεκάθαρα, θέλω δεξί μπακ. Αν θέλει να στέλνει μηνύματα, ας στέλνει στο κινητό. Θέλει δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ? Ας βγει να το πει, γιατί στέλνει μήνυμα μέσω του Μπίσεσβαρ, απογοητεύει το Λίρατζι, έχει βάλει στον πάγο το Μάτος. Εγώ πιστεύω θα δούμε το Μάτος την Τρίτη τώρα. Μα το Μάτος χωρίς ένα μάτς, χωρίς ένα παιχνίδι στα πόδια του. Βάλ τον μισή ώρα. Και με αυτό... Δηλαδή αυτά είναι πειράματα τα οποία δεν επιτρέπεται να γίνονται στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα για να παίζει ο Φερέιρα με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Με βρίσκεις σύμφωνο, αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Επειδή είπες ότι βλέπεις την ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, θα θέλαμε κι άλλες φορές τις εμπειρίες σου και αυτά τα οποία έχεις δει. Θα τη δούμε σήμερα, 5.30 ώρα παίζει η ΚΑΠΑ 19 με τη Λάρισα. Θα δούμε το μάτς. Ωραία. Πιστεύω θα το έχει η Νόβα στο YouTube. Θα καθίσουμε να το δούμε και να δούμε την καινούργια ομάδα, γιατί διαβάζω ότι έχει πάρα πολλές αλλαγές. Φέτος φύγανε πολλοί, ανέβηκαν πολλοί από την ΚΑΠΑ 17, από την ΚΑΠΑ 15. Είναι καινούργια ομάδα. Σχεδόν, ναι. Ναι, είναι σχεδόν καινούργια ομάδα. Θα δούμε καινούργια παιδιά. Ωραία. Και να δούμε πώς έχουν πάει, πώς έχουν εξελιχθεί. Εγώ βλέπω έναν παίχτη που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση για την τεχνική του.
και την ικανότητά του, ο οποίος δεν έχει εξελιχθεί καθόλου, και είναι ο Κωνσταντέλιας, ένα τρομερής ποιότητας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν εξελίχθηκε καθόλου ο σωματότυπός του, ναι, παρέμεινε ένα αδύνατο παιδάκι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ομάδα δεν το φρόντισε. Βλέπω τον Τζόλι πώς έχει εξελιχθεί, πώς έχει βελτιωθεί σωματικά, βλέπω τον Κούτσια που είναι παιδιά που τα ξέρω από την ΚΑΠΑ 15, που έχουν βελτιωθεί, και βλέπω παίκτες οι οποίοι δεν βελτιώνονται. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να τα προσέξουν καλύτερα τα παιδιά αυτά. Μία και μία άποψη θέλω για τον Κούτσια. Καλά ακούω για τον Κούτσια, τι να πω τώρα. Αυτό είναι... Αυτός είναι ένα παιδί που δεν έχουμε δει τέτοιο παίκτη σε αυτή την ηλικία στην Ελλάδα ποτέ. Τώρα πώς θα εξελιχθεί είναι θέματα τύχης, τι μυαλό κουβαλάει ο ίδιος, η οικογένειά του, οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, πρέπει να το βοηθήσουν, να το στηρίξουν, να μην πάρει τα μυαλά του αέρα. Είναι 16,5 χρονών, έχει χρόνο μετά τα 30 από 35 που θα σταματήσει την μπάλα και για γυναίκες και για ποτά και για ξενύχια και για τσιγάρα άμα θέλει. Δεν χρειάζεται να τα κάνουν τώρα όπως τα έκαναν ο Αθανασιάδης και οι άλλοι. Έχουν χρόνο να τα κάνουν μετά τα 33-34. Σταματάνε νέοι. Πρέπει να καταλάβουν ότι στα 34 για αυτούς τελειώνει. Όταν όλοι οι άλλοι επιστήμονες, τα παιδιά ξεκινάνε, αυτοί τελειώνουν. Αυτό πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους πάντα. Να σε ότι καλά, η ζωή τους αυτή. Να σε καλά, γεια σας, φίλε. Γεια χαρά. Να σε καλά, είναι γεμάτο το κέντρο. Πάμε στο και έχουμε και 10 λεπτά και περίπου. 10 πάμε. Λεπτά και θα φάμε και 5 από τον Μπαϊράμι. Γεια σου, Γιωργάρα. Όχι, δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε τίποτα. Μόνος πάμε. Του σήμερα ο Μπαϊράμις. Ναι, είναι μοναχούλη. Γιατί έτσι. Ποιος το ξέρει. Θα μας πει, θα μας πει. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, ρε Κοτσαρίκο. Ναι. Λοιπόν, εγώ σύμφωνα με αυτά που άκουσα, ο Μάτος είναι εκτός πλάνων του προπονητή, γιατί ήρθε σε ρήξη μαζί του. Ο Δε Λίρατζης θα δοθεί δανεικός. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά για τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης στον ΠΑΟΚ σήμερα. Και στο πρώτο ημίχρονο, το καλό του ΠΑΟΚ, ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Παίκτης ο οποίος εκτός από την ασίστ που κάνει στον Πιτσιρικά, έκανε παραπάνω από 4-5 σαραντάρες μπαλιές ακριβίας. Είναι έτσι, Νίκο, ή όχι? Σωστά. Λοιπόν, όσες επικίνδυνες καταστάσεις γινόντουσαν μέσα στην περιοχή της Λάρισας ήταν από τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ δεν βγαίνει από την ομάδα. Κύριε Κώστα, νομίζω ότι μπορεί να παίξει εκεί, γιατί άλλο τώρα να παίζεις με αντίπαλο τη Λάρισα κι άλλο με το γίγαντα που λέγεται Μπενφίκα. Θα μπορέσει. Μα δεν έπαιζε δεξί μπακ. Δεν έπαιζε δεξί μπακ. Δεξί χαφ εξτρέμ έπαιζε. Φουλ μπακ. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, αφού δεν κατεβήκα καθόλου κάτω. Πού να το δεις. Γι' αυτό λέω. Με την Μπενφίκα. Εκεί δεν θα υπάρχει τρύπα. Με την Μπενφίκα. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καμιά άλλη αλχημία. Ναι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ θέλω τον Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας, γιατί χθες ο Μιχαηλίδης δυστυχώς σε κακιά μέρα βρέθηκε. Υστερεί αμυντικά τον Μιχαηλίδη, εγώ τον θεωρώ εξάρι. Εκεί πολύ περισσότερα μπορεί να προσφέρει, που έχει έλλειψη ο ΠΑΟΚ από εξάρι. Έχει τον Ελσίδη μόνο, καθαρόιμο εξάρι. Αλλά ο Μιχαηλίδης έχει και τη δυνατότητα της μεγάλης κάθετης πάσας. Λοιπόν, εσείς από πού μάθατε ότι το Open θα το μεταδώσει? Εγώ ξέρω η Νόβα θα το μεταδώσει. Επειδή θα την έλεγα την είδηση μόλις θα κλείνατε, θα την πω και στον αέρα τώρα. Έχουμε μια νεότερη ενημέρωση σχετικά με αυτό. Είπαμε το Open θα μεταδώσει το παιχνίδι την Τρίτη κανονικά, αλλά θα γίνει ταυτόχρονη μετάδοση και από την Nova, με την παραγωγή να την αναλαμβάνει το Open TV. Που σημαίνει
ότι το Open θα το δείξει απευθείας στο Open, κανονικά το ΠΑΟΚ Μπενφίκα, και η εικόνα του Open TV θα είναι και στο συνδρομητικό κανάλι την ίδια ώρα. Μάλιστα. Οπότε θα υπάρχει διπλή μετάδοση. Συγχαρητήρια στον Ιβάν, ο οποίος είναι πρωτοποριακός. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σου κύριε Κώστα, γεια σου. Πάμε στις επόμενες δύο γραμμούλες που έχουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε. 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 Γεια σας, από Γεννησά σας παίρνω. Χαίρετε, γεια σας. Απλά θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Συρίγο, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Επειδή πάνω κάτω έχουμε την ίδια ηλικία. Ναι. Επειδή λέγατε για Sportcaster και αναφέρατε το όνομα του Διακογιάννη. Παιδιά, Γιώργο μου, ο Διακογιάννης δεν ήταν μόνο ένας speaker. Ήταν και ποιητής. Θυμάμαι πιτσιρίκος, δεν θυμάμαι πόσο χρονών. Τώρα είσαι στη Μάλαγα, είσαι σε Σεβίλη, Ανδαλουσία. Γινόταν τελικός, τότε ήταν κυπέλου πρωταθλητριών, κυπέλου κυπελού. Και λέει ο Διακογιάννης σε μία δόση, με το που έχουμε επαφή, λέει, εδώ, από τη χιλιοτραγωνισμένη Ανδαλουσία, από τις πανέμορφες όχθες του ποταμού Κάγου, έχετε την καλησπέρα μας και τις καλύτερες ευχές μας να απολαύσουμε παρέα σήμερα μια ποδοστερική πανδεσία. Η σημερινή Sportcaster, Γιώργο μου, είναι 9 στους 10, είναι να πηγαίνουν σε λογοθεραπεύτρια για να μάθουν να μιλάνε. Καμία σχέση. Υπερβολή, αλλά ναι, εντάξει. Καθόλου υπερβολή, ρε φίλε, σου μιλάει για ποιήση ο άλλος. Και δεν είναι και υπαλλή τώρα στο ραδιόφωνο ειδικά. Η μαγεία του 65, που ήμουν εγώ 10 χρονών παιδάκι, το 65 να κάθεσαι στον περιπτερά που είχε ένα τραντιστοράκι και να ακούς τον λογοθέτη να σου περιγράφει τον αγώνα. Μπράβο ρε Γιώργα, έτσι ακριβώς. Ρε φίλε, δηλαδή να σε ταξιδεύει. Γιατί δεν υπήρε τηλεόραση, δεν μπορούσαμε να ονειρευτούμε. Ραδιόφωνο δεν υπήρχαν, είχαν λίγα, υπήρχε φτώχεια. Και είχε ο περιπτεράς και μαζευόταν γύρω από το περίπτερο να ακούσουμε το μάτς μέσα από 1000 παράσιτα. Και είχε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ τότε. Τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό δεν τον είχε να μετάδωσε. Έτσι ακριβώς. Και ακούγαμε λοιπόν, τον Πιτιχούτη και τον Παπαϊμανουήλ να πούμε. Ακόμα του θυμάμαι. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Παιδιά, Γιωργάρα, παρά την ηλικία μας, είσαι δυνατός. Κράτα εκεί, κράτα τα ίνια. Να σε καλά. Γεια σου, Λεβέντη, γεια σου, ρε φίλε. Και πάμε και σε μία ακόμα γραμμή. Ωραία γενιά, ρε, η γενιά που σας μάθαμε να μιλάτε, να περπατάτε, να ντύνεστε, να κάνετε σεξ, να γράφετε ποίηματα. Έλα, πάμε στο... Χαμένα κορμιά, ρε, σε φτάσαμε μια λαδάρα, γιατί να την πάρετε, να την κάνετε, να πετάει, ρε, την Ελλάδα, τη γεμίσατε. Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς. Σκυλιά, ρε, τη γεμίσατε, βρωμάει πάμε. Πόλη σκυλίλας, ρε. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Καταρχήν, παιδιά, αυτός ο μύθος με τον Διακογιάννη, πρέπει κάποια στιγμή να πούμε, έχω κουραστεί πολύ. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είχε μια εκπληκτική φωνή, ραδιοφωνική. Αλλά τακτικά ήταν άσχετος. Δηλαδή συνέχεια έλεγε ζωντάνια τον Πρίο, ζωντάνια τον Πρίο, σαν να είναι στους αποδρόμους στη Βραζιλία ή στην Πάτρια και μεταδίδει καρναβάλι να πούμε. Άσχετος ήταν, εντάξει τώρα. Είχε μια ωραία φωνή, εντάξει. Τι να λέμε τώρα, δεν ήξερα από μπάλα. Απλά εγώ θέλω να καταγγείλω κάτι άλλο σήμερα. Κάτσα να δω, ας πούμε, σε μια αθλητική εκπομπή, σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, ναι. Να δω τα γκολ της Αργιανάρας και προς μεγάλη μου έκπληξη, δεν ξέρω, ίσως το μάτι να μην ήταν, θα μου πεις, δεν ήταν εμπορικό, αλλά... Και τα δυο μάτς ήταν εμπορικά που ήταν εχθές. Πρώτα μάτς, ρε φίλε. Και δεν δείχνει τα γκολ του Άρη. Λοιπόν, εγώ προτείνω στους Αριανούς να κάνουν, πώς το λένε, μπάργκο σε αυτό το συγκεκριμένο κανάλι. Στο Open. Και στην Προεδράρα να πούμε το Θοδωρή τον Καρυπίδη, όταν θα παίξει ο Άρης, ας πούμε, πιο εμπορικά παιχνίδια και θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ναι. Να μην επιτρέψει, ας πούμε, στους δημοσιογράφους του Orange TV να πούνε στο Χαριλάου. Να έχει την τύχη που έχει το Pop TV, να κάνει φούντο να κλείσει. Δεν γίνεται δηλαδή να παίζει τώρα Άρης Λαμία. Πρεμιέρα και να μην δείχνει τα γκολ του Άρη να πούμε. Εντάξει, το κόμπλεξ δηλαδή ξεχύλισε να πούμε. Εντάξει, το ξέρουμε δηλαδή. Και να σε πω και κάτι, και το άλλο μάτς ήταν ένα μάτς κωμικό. Αν εξαιρέσει ένα παιχταρά που έχει ο συμπολίτης στο Τζόλι, η άλλη ομάδα είναι για να γελάει ο κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή ακούω τώρα λέει θα πάμε για πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα θα κακομύριδες, που ο Ολυμπιακός θα έχει διψήφια αριθμά πόντων να πούμε. Εγώ βάζω στίχημα όποιον θέλει να τα στήσουμε εκεί πέρα, να έρθουμε στο Λίμπερο 1000 ευρώ και πάνω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει 10 βαθμούς και πάνω διαφορά. Πρωτάθλημα να πούμε, που έχετε ξεπουλήσει όλους τους παίκτες να πούμε και λέτε όλοι, κανείς λέει δεν πρόκειται να μείνει και θα πάρει και πρωτάθλημα. Ένα Τζόλις είναι ο παιχταράς, τον οποίο τον κρατήσετε για να τον μοσχοπουλήσετε μετά από λίγα χρόνια. Αλλά αυτό που έκανε σήμερα το Open
που δεν έδειξε τα γκολ του Άρη, να ξέρει να πούμε ότι ξεφτυλίστηκε να πούμε. Και όταν θα έρθει ο Πάουκ θα αρπάξει άλλο ένα ντόρτι όπως πέρυσι, θα του πάρουμε και την Παρθενιά και θα τον κλεντήσουμε για τα καλά. Άντε γεια. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, Γιώργη, εσύ λίγο. Μας έκλεισε ο Γιωργάρας. Λοιπόν, 10-12 μαζί αύριο το πρωί το διοράκι να τα πούμε εκεί πέρα για πάω Κάρι, Ηρακλή, Γαλαμαριά, Β' Εθνική, Γ' Εθνική, Εψημή. Και 12 με 3 το κλασικό ραντεβού εδώ, Γιώργος Συρίγος, Νίκος Μαθεόπουλος στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Κάτι για αποφώνηση, κύριε Σύρεγο? Τίποτα, ευχαριστώ πολύ για το επίπεδο των ακροατών. Δεν είχαμε ούτε έναν ο οποίος να μας χαλάσει τη διάθεση. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να πάρετε χαρές από τις ομάδες σας, να διακοπεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ εις βάρος και των δύο ομάδων. Να δω τελικό πάω Κάρης να τελειώνουμε στο Καφτατζόγλιο. Να γίνει και η χαρά του Γιωργάρα, να πούμε του Τσίκ, να πάρει και ένα κύπελο Άρης μετά 50 χρόνια. Μπας και λίγο χαλαρώσει, γιατί πολύ εκνευρισμένο τον είδα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αύριο στις 12. Να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα. Ακολουθεί Γιώργος Μπεράμι. Βεβαίως, Alone σήμερα. It's alone, yes. It's alone. Γεια σας!